ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντονισμένοι με το λόγο επειδή. Πώς τα φτιάξαν, πώς τα μοιράσανε, πώς τα οργανώσανε. Τελειώσανε το παιχνίδι 2-3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα, για να μην συμπέσουνε μαζί μας και υπάρχει σύγκρουση όχι συμφερόντων αλλά ακροματικοτήτων. Καταλαβαίνετε, θα τους βήναμε από το χάρτη. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, το Milwaukee Bucks, το Toronto Raptors ολοκληρώθηκε πριν πέσουνε τα σήματα του λόγου επειδή. 108-100 νίκη για τους Bucks στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της δυτικής περιφέρειας, της ανατολικής, συγγνώμη. Η Ανατολή, όλη Δύση θέλω να είμαστε, γι' αυτό στην πραγματικότητα, άμα έχεις μέσα σου το σταυροπολίτικο, 108-100, και πώς μας πληροφορεί και ο διευθυντής του σταθμού Γιώργος Αγόρας, με σχόλιο στην ανάρτηση που πραγματοποίησα στη σελίδα του Λιμπερό, ως διαχειριστής και αυτός της σελίδος. 100 που ρωτάει ένας φίλος ακροατής, πόσο έληξε. 108-100 με σφαγή τον Τορόντο. Εντάξει, έχουν κάποια παραπονάκια, έχουν κάποια θεματάκια, κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιους εκνευρισμούς, το ένα το άλλο. Σημασία έχει ότι, όπως λέμε έτσι τα κλισέ, με το δεξί ξεκίνησαν τα ελάφια και δεν υπέστησαν μία ήττα σοκ όπως στα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας, όταν ξεκίνησαν την σειρά απέναντι στους Celtics, όπου ιτήθηκαν πολύ άνετα στο πρώτο παιχνίδι. Μετά βέβαια τους πήρανε παραμάζωμα και ολοκλήρωσαν τη σειρά με 4-1. Το παιχνίδι έτσι κάπως διαφαινόταν ότι θα κυλήσει, αλλά οι Bucks ευτυχήσαν να έχουν ένα πάρα πολύ καλό, σχεδόν διαστημικό Μπρουκ Λόπεζ. Μπορεί να κάνει και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. Ναι, αυτός ο σέντερ που βαράει από τα έξω ολοκλήρωσε το μάτς με 29 πόντους και έδωσε την απαραίτητη πνοή και τις απαραίτητες βοήθειες εκεί όπου η μπάλα έκαιγε. Οι Bucks βρισκόταν στο μεγαλύτερο σημείο του παιχνιδιού πίσω στο σκορ. Αναθάρισαν προς την τέταρτη περίοδο. Το θέμα ήταν ότι παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έβαλα ξυπνητήρι, κανονικότατα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξυπνήσα τώρα και ήρθα αρων-άρων. Έβαλα ξυπνητήρι στις 3.30 κανονικά για να σηκωθώ. Παίζει να το είχα κάνει τελευταία φορά αυτό το 1994, όταν παρακολουθούσαμε τις προσπάθειες εθνικής ομάδας του μπάσκετ στο Τορόντο τότε. Όντως, στον Καναδά. Απέναντι και τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, Αυθύμης Μπακατσιάς, Παναγιώτης Φασούλας, Χρήστος Τσέκος, απέναντι σε Σακίλ Ονίλ και τα Τιάφτα. Είχαμε βρεθεί τότε να προηγούμαστε και σε κάποια φάση με 17-14, είχε γράψει το ταμπλό. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Φασούλας είχε δώσει και μια τάπα στο Σακίλ. Έτσι, πρόσφατα γεγονότα, πόσο περάσαν, 25 χρόνια έκτοτε. Παναγιά και Χριστέ. Αλλά φαίνεται ότι τώρα που τελειώσανε και όλες οι διοργανώσεις και είμαστε με τα στερητικά μας, ακόμα δεν ολοκληρωθήκαν τα ποδόσφαιρα. Καλά για την ελληνική καλαθόσφαιρα, εντάξει, okay, ουδής ασχολείται και θα ασχοληθεί και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα πραγματοποιηθούν τα play-off. Φαίνεται ότι θα το ξενυχτήσουμε το πράγμα, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, όσο λαμβάνει χώρα αυτή η σειρά ανάμεταξύ των Bucks και των Raptors. Raptors με ταμπέλα πάνω losers, εύκολα θυμίζουν μπασκετικό ΠΑΟΚ δεκαετίες του 90 και δεκαετίες του 80. Θα μπορούσαν να το είχαν καθαρίσει το ματσάκι αν ήταν λίγο πιο ψύχραιμοι, λίγο πιο προσεκτικοί. Καθότι και ο Αντετοκούμπο δεν ήταν και στην σούπερ καλύτερη του μέρα, παρόλο το ότι σκόραρε 24 πόντους, αρκετούς με βολές, μάζεψε και καμιά 15-16 rebound. Η
Θυμάμαι ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ αυτός που έδωσε το φιλί της ζωής. Επόμενο παιχνιδάκι. Την Παρασκευούλα τα ξημερώματα, οπότε αρκετός κόσμος θα έχει την ευκαιρία. Εσύ δεν θα βγεις έξω. Μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην βγεις, μια πολύ καλή επεκφυγή προς τον εαυτό σου βασικά. Γιατί οι πρώτες δικαιολογίες όταν δεν θες να ξεμητήσεις από το σπίτι, ψάχνεις να καταλαγιάσεις το θηρίο που σε διατρέχει μάλλον, διακατρέχει. Ωραία ελληνικά πρωί. Παρασκευούλα τα ξημερώματα. Ώρα ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Λογικά αυτό, 3,5 ώρα, 4 κάπου εκεί. Καλημέρα, δεν είπαμε καν, μπήκαμε. Μπήκαμε μέσα κατευθείαν με την ορμή της ενημέρωσης, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε. Αρχίσα και τα χράτσα χρούτσα, τα είχαμε ξεχάσει πολλά χρόνια εδώ στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και καλημέρα και στη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Το πρώτο άκυρο. 2-31-0-287-38. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια ενημέρωση. Εδώ την Παρασκευή έχουμε Ευρωλίγκα και εσύ αγρόρα υγοράζεις. Αύριο θα πούμε για την Ευρωλίγκα. Μιλάμε τώρα για το NBA. Δεν θα μας κάνεις άρχιση συντάξια. Το θέμα είναι όταν μιλάς για NBA θα συνεχίσεις με NBA. Ευρωλίγκα αύριο η ενημέρωση για τον κόσμο. Αλλά Ευρωλίγκα εκεί δίνουν, ξέρω εγώ, το Χαλκιδικιώτη, το Σλούκα, πώς το λένε, για σκόρερ και τέτοια. Πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Όχι, σωμάτως και πιθανόν του δίνουν καλό ποσοστό για τέτοιο. Θα μελετήσουμε, γιατί από τη Χαλκίδικη είναι ο Σλούκας. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα, δεν το γνώριζα αυτό. Α, τι μαθαίνει κανείς. Δεν τα ξέρεις, επειδή είσαι σχετικός. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, λοιπόν. Να είστε. Δεν κατάλαβες, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι. Είναι δίπλα με το χωριό του Αριστοτέλη. Έτσι, το Στρατόνι. Το Στρατόνι. Στρατόνι, Στρατονίκη και... Εμπρός προς τη νίκη. Άστα λα Βικτόρια Σιέμπρε. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Τσάω, τσάω, τσάω. Πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας και πρώτο κράξιμο. Γιατί δεν λέτε για την Euroliga. Θα συζητήσουμε και αύριο λίγο για την Euroliga. Και Eurovision έχουμε. Όλα τα Euro κανονικότατα. Κάτι έχουμε για διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα. Μας πάει κάπως. Για να τη βγάλουμε από την επόμενη. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Θα μου πεις λίγο εκλογές. Βγαίνει ο Ιούνιος, βγαίνει μέχρι τη μία του μηνού, όχι ο Ιούνις, ο Μάης. Ο Ιούνις θα είναι καταθλιπτικός. Δώστε μπάλα στο λαό. Μα γίνει ξανά αυτό το κύπελο Ραπάν, πώς το λέγανε τα παλιά τα χρόνια, το Ιντερτό, το μετέπειτα. Κάποτε στα παλιά τα χρόνια φτιάχνανε και πρωτάθλημα καλοκαιριού. Νομίζω ότι 7 ετίας περισσότερο έχει θεσπίσει για το προπό. Αυτά τα πρωταθλήματα δεν τα μετράει κανείς. Μαλώνουμε, ας πούμε, το 30, το 36. Πήρες, έκανες τίτλους, το 20 αυτό. Αλλά ουδής έχει προσθέσει στο παλμαρέ του τα πρωταθλήματα που είχαν διεξαχθεί κάποια καλοκαίρια, που θα έλεγε και ο Δάκης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε. Βρέχει, ο Μίχλη έχει χάλι μαύρο καιρός. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι, είναι Μάιος. Κατεβαίνω αύριο βέβαια, κάνω τη βαλίτσα και φεύγω, κάνω μαράγες από εκεί, δεν γίνεται. Όχι, όχι, μη φύγεις, δεν μπορούμε να μας δείξεις, τα φτιάξει. Διακοπές δεν γίνεται, δεν γίνεται, ήρθα εδώ για παραθέρηση, γιατί που κάνουμε αύριο την παραθέρηση, πάω διακοπές, δεν γίνεται. Κάτσε, παραθέρηση, αφού θα κάτσεις εκεί έτσι και λύσεις μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Ναι, μόλις γίνει καιρό θα γυρίσω. Με είπε ένας παππούς χθες ότι μέχρι τις 20 Ιουνίου έτσι θα είναι από τα ημερομήνια. Από τα ημερομήνια, ήξερε. Να κάτσω εγώ με τις γουρνάκια, ουζάκια, πλάκα με κάνει. Τι, όλη την ώρα στο καφενείο θα πάω το σκοτάκι μας, δεν γίνεται κι αυτό. Θα πάω κάτω και στο Μαρακές και στο Ακαντήρι να ράξω, να κάνω και τα μακροβούτια μου στον Ατλαντικό ωκεανό. Έχει καλή θάλασσα. Ναι, αλλά είναι πολύ βαθιά. Μάλιστα, η θάλασσα είναι βαθιά. Τι έχεις εκεί, έχεις κανένα γνωστό, κανένα φίλο. Έχω μια φίλη.
πες το έτσι. Τότε εγώ, εγώ είναι Ελληνίδα. Ελληνίδα, δεν έχει σημασία, εντάξει, δεν ρωτήσαμε. Μας είναι ομόρφωση σήμερα, μ' ακούς. Σήμερα έτσι τελειώσουν τα αθλητικά, θα έχουμε έρευνες για σένα, θα μορφωθούμε. Σαμαρίνο, Σαμαρίνα και Σαρακίνα. Έτσι, γεωγράφη. Θέλω να μην βρεις που είναι η Σαρακίνα και να μην πεις τι συμβαίνει με αυτή την πόλη. Σαρακίνα, υπάρχουν πολλές Σαρακίνες. Εδώ στην Ελλάδα. Σαρακίνα, εγώ ξέρω μία στην Καβάλα. Κάπου εδώ είναι, στο νότο είναι, στο νότο νομίζω. Στο νότο είναι η Σαρακίνα, ε. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι η Σαρακίνα εκεί είναι μια παραλία. Είναι και, στη, και στα Γρεβενά υπάρχει. Άμα ακούει το Αράγου να μας πει που είναι το Ράμψαου. Τι περιλαμβάνει για σήμερα το πρωινό, δώσ' μας λίγο έτσι μια νύχτα. Τσουκνιδόπιτα. Τσουκνιδόπιτα. Ναι. Πανάγια και Χριστέ, τρώγεται αυτό το πράγμα. Χειροποίητη, είναι πολύ νόστιμο. Mm-hmm. Ήπια κατάσταση, σαν να τρως κανονικό πρωινούλι είσαι. Ναι. Με κόκκινο κρασί. Έτσι, έγινε, σε ευχαριστούμε. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Αν θα μεταναστεύσει ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν με την κατάσταση που έχει ο καιρός. Που είναι ρε Μπατμάν, ήδη απευθύνομαι στον εαυτό μου, γιατί έχουμε και κάποιες δόσεις διπολικότητας. Που είναι τα τώρα που ανοίγει ο καιρός, πανικός, οργίζεται ο κόσμος. Μέχρι τις 20 λέει, είπε ένας παππούς στη Σαμαρίνα, τα μερομήνια δίνουν άστα τους καιρούς. Πω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα παπί. Έλα. Για το προηγούμενο πήρα τηλέφωνο από την Φέρεια, για ρώτα τον. Μάλιστα. Μήπως ξέρει έναν Αρισαίο, ο οποίος ήταν όταν ήταν φοιτητής Θεσσαλονίκη μαζί μου, Άρη στο μπάσκετ, Λάρισα στο ποδόσφαιρο και ΠΑΟΚ στο χαντμπολ. Άντε γεια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Να σου πω. Μάλιστα. Το Σαρακίνικο είναι στη Γάβδο. Σαρακίνα είπαμε αμέσως, όλα στο νότο. Όλα στο νότο, όλα τα έχει ο νότος. Έλα να βασκολοχτύπα, μακαρονάδα. Έλα στη Γάβδο. Τι θα κάνω στη Γάβδο να πούμε που έχει εκεί πέρα κάτι πόες, βρύα και λιχίνες για σκιά. Έλα πάνω σαν να δεις τα Lord of the Rings στη Βάλια Κάλτα. Πλάκα μας κάνεις. Και έλα και παίρνα και από την κουτσουπιά ρε. Έτσι, έγινε. Θα σου πω κάτι. Ναι. Που είμαι τώρα. Πού. Καταρχήν τι πίνω. Καταρχήν πες μου τι πίνω. Αυτό άμα το ήξερα θα είχα καταλάβει πολλά πράγματα. Λοιπόν άκου να δεις τι πίνω. Και δεν μας πίνω φρέσκο γάλα. Ναι. Νεογάλ. Στη Δράμα είσαι λοιπόν. Όχι, ήμουν αυτή η Δράμα. Πώς, Νεογάλ είναι... Καταρχήν το σπίτι της θείας μου ήταν του Δράμαλη. Σφαγή του Δράμαλη, κυρίες και κύριοι, βέβαια. Του Δράμαλη, τον οποίο ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, ναι, τα δερβενάκια, τον έκανε κουδούνι. Γι' αυτό λέγεται, τι δουλειά έχει ο Δράμαλη στη Δράμα. Ο Δράμαλη, ρε φίλε, ήταν ένα, δύο ήταν. Γι' αυτό ονομάστηκε Δράμα. Μήπως ήταν ο Αλή Πασά, τα Γιάννενα και ο Δράμαλη. Μήπως ήταν κανένας Κινέζος ο Δράμαλη. Όχι ρε, αυτός ήταν ο Μπρους Λι, Κιμ Τσιουά. Όχι κανένα, έτσι. Κορέα, Νότια Κορέα είναι αυτός. Έτσι, Βόρεια, μόνο με εκεί είμαστε. Άντε γεια. Μόνο Σεούλ, μόνο Σουδάι. Δεν θέλω Σεούλ. Για να μπαίνουμε κυρίες και κύριοι σε κλίμα και σε νόημα εκπομπής. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Μπήκα και εγώ στο κλίμα τώρα, καλημέρα. Με δύο τηλεφωνήματα σου. Ναι, είπα να μην πάρω. Ναι, αλλά... Κάτσε, καλημέρα από εξωτική σταυρού που με ακούς. Ακούμε. Τι είναι με αυτές τις παρεμβολές, με έχεις κατακινήσει τα φτύρια. Τι κάνεις. Δεν κάνω τίποτα. Τι είναι. Απλά αυτά, υπάρχω και κάνει χράτς χρούτς όλα. Γι' αυτό σε πειρά και λες και... Ναι. Τι έχουμε. Με αυτό, χράτς, το μόνο που θέλω να ακούω στα αυτή μου είναι... Όταν ρουφάει τη μύτη το Δημήτρη, η μόνη παραβολή που δέχομαι είναι. Αυτό εδώ έτσι πως πιστεύω από τα ακουστικά, από εκεί που ακούσεις ήταν τρομερή εμπειρία. Είναι καταπληκτικά. Είναι... Θα βάζω Walkman, θα ακούμε Walkman είναι πλέον. Είναι η μελωδία της ευτυχίας. Κάθε συνομιλία με το φίλο μας τον Δημήτρη. Ναι, το μόνο αυτό. Και έχω παράπονα από αυτό γιατί δεν με έχει δώσει ακόμη τη συνταγή της τσουκνιδόπιτας. Για να τη βάλει στο μαγαζί. Ναι, είχε πει φύλλο, λάδι, τσουκνίδες. Τα φύλλα θέλω να. Για να οικονομήσουμε πάλι στην κούτρα. Για να οικονομήσουμε όλα. Θα πάρεις τα ποσοστά μαζεμένα. Τι μου το κοπανάς είναι. Εντάξει, okay, θα τα πάρεις. Τα λεφτά λίγα δεν φαίνονται. Ναι, λίγα δεν φαίνονται. Γράφε. Έτσι ακριβώς. Και να κάνω. Μάλιστα. Κάτι άλλο, τίποτα. Δεν έχω. Τι να πούμε, ξέρω. Για πες στο NBA πώς έλειξε, ούτε 108-100 οι Bucks κάναν το 1-0 στην σειρά. Και θα περάσουν τους Raptors γιατί σου είπα οι Raptors
θυμίζουν αρκετά μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό και ο Τορόντο τυχαία δεν είναι τέτοια ομάδα. Ναι, και είναι Celtics. Μπορεί να είναι ακλίδας από το Τορόντο, αλλά είναι Celtics. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε κοκοκό σε όλη αυτή την... Πέρυσι... Κοκοκό έκανε έτσι και με τη Λίβερπουλ και ναι, με ναι, ναι, ναι. Πέρυσι ήταν λαλίστατος. Έπαιρνε συνέχεια. Γιατί οι Celtics είχαν αποκλείσει τους Bucks, η Λίβερπουλ τα είχε φάει στο τελικό. Το ένα το άλλο, αλλά φέτος τίποτα. Σταμάτα, εγώ ξέχασα τα σημαντικά, δεν σε είπα. Για... πες, πάμε στα θεματάκια μας που λοιπόν, λέγεται. Λοιπόν, Δευτέρα ναι. Θα έρθει λογικά το Ρόντο. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά θα... Σάββατο θα έρθει, λογικά Δευτέρα. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές του σταθμού. Ναι. Άμα αντέξει, δηλαδή μετά πέρυσι, από αυτά. Πέρυσι ή φέτος ήταν που είχαμε κάνει ένα καταιγιστικό τριήμερο. Το θυμάμαι, φίλε, ήταν 17 Ιουνίου. Το θυμάμαι, ήταν τα Torondials, το τρίμερο εκείνο. Πρέπει να κάνω. Τη δεύτερη μέρα. Ναι. Έτσι πώς το είπες, ήταν λίγο σαν να ακούμε το σαν σήμερα. Πολύ. Τι είναι, ναι. Ήταν 17 φίλε, Ιουνίου. 21 με 23 τηλέφωνα ήταν. Ναι. Και δεν ήταν όλα δηλευτέρες και αυτά, διαφορετικά. Που είχε πάρει τα πάντα. Μέχρι και ένας από τον Καναδά που είχε πάρει. Ναι, είχα πάρει παράδειγμα. Θυμάμαι όλα. Έτσι. Και ποιο είναι τώρα το σημαντικό, δεν σε είπα αυτό. Ότι. Λογικά θα είναι και καλά φωτιάδε εκεί στο. Στο στούντιο. Το περιμένουμε εδώ για την αντιπαράθεση του αιώνα. Αφού η επόμενη εβδομάδα θα είναι και εβδομάδα εκλογών. Εντάξει, μια χαρά. Κάνουμε την debate εδώ δικό μας. Λες να κλείσω φρούτο σε τα κομμωτήρια Δευτέρα. Κλείστε μόνο τώρα. Ποιος θα πάρει ψωμί. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Δευτέρα, έλα, κλείνε, ναι. Ναι. Θα το κλείσω σε τα κομμωτήρια και θα είμαι και εγώ. Δεν γίνεται. Άσε κάποιο στο πόδι σου. Ναι, ναι. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το τέτοιο. Ότι το θέμα. Το ποιο είναι. Φωτιάδης, ναι. Τον βάλανε εκλογικό αντιπρόσωπο. Πλάκα κάνεις. Ναι, δεν σου κάνω. Εχθές με είμαι. Θα πάμε. Θα... Εκλογικό αντιπρόσωπο. Σε, κάποια, εκπομπή, σε ναι. Κάποια εκπομπή μετά από σένα, κάποια. Και λέει, ήρθε τώρα χαρτί και είμαι εκλογικός αντιπρόσωπος. Α, όχι εκλογικός. Εκλογικός αντιπρόσωπος είναι άλλο πράγμα. Ναι, εφορευτική. Δεν ξέρω. Εντάξει, τεράστιο. Πρέπει να μάθουμε το εκλογικό και να το διαφημίσουμε, να πάνε όλοι εκεί να ψηφίσουν. Ναι, όλα άκυρα θα βγουν. Δεν έχει σημασία. Πάω τα χαρτιά μου καλαμαριά, κανονικά, και να μάθει το εκλογικό. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Ναι, κάνε ρεπορτάζ, κάνε ρεπορτάζ. Θα πάρει λογικά, άμα εξυπνήσει, θα πάρει μας εκεί. Εντάξει, έγινε. Τώρα τι θα καταλάβουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, φιλιά, ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Εντάξει, αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται όλο και καλύτερα. Στη μικρή μας πρωινή καθημερινότητα, αλλά και στον σουρεαλισμό όλης μας της ζήσης. Λάμπα σχετικά γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, παπί. Έλα, ναι. Εγώ ήμουν εκλογικός, τέλος πάντων, εφορευτική επιτροπή, ναι. Και καταμετρητής το, ναι. 2015. Μάλιστα. Το Γενάρη. Μάλιστα. Το Γενάρη το 2015. Στα Εξάρχεια. Μάλιστα. Είδα τα ματάκια μου, όλα τα λουλουδάκια της Αθήνας. Μάλιστα. Και μάλιστα είδα και την καταμέτρηση και τι ψήφισαν. Μάλιστα. Καταγεγραμμένα όλα. Μάλιστα. Έγινε. Άσχετη. Τα εξάρχεια ξέρω τι ψηφίζουν. Μάλιστα. Γι' αυτό κάτσετε καλά. Μάλιστα. Η πιο διάφορη πληροφορία όλων των εποχών. Φυσικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 2-31-0-287 και 3-8 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26. Λόγω επειδή στην σελιδούλα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν είμαστε διαθέσιμοι και online, και εμείς είμαστε για να σας ενημερώσουμε στο πόδι και στις επάλξεις. 5η 16 του μηνού σημερίς, με τον ήλιο να έχει ένα τίλι πριν από λίγο στις 6 και 13 να δεις στις 8:29 ιερομαρτύρων Άβδα και Αβδίησου και το συναυτής Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Είναι σήμερα, δεν βλέπω κανένα ονοματάκι να εορτάζει για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Οπότε θα πορευτούμε κι εμείς έτσι. Λίγο καιρούλης κάπως διορθώνεται. Δεν έχουμε και τα χθεσινά, προχθεσινά, στους 17 αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 16-17, καλά είναι, ένα ελαφρύ μπουφανάκι, ένα φουτεράκι. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται βροχές. Το πρωί θα έχουμε το λιάκο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά προς το μεσημεράκι πάλι πλήτς πλάτς. Και αύριο έτσι. Από το Σάββατο αναμένεται μια σχετική άνοδος θερμοκρασίας.
μια καλυτέρευση, αλλά ο καιρός θα είναι λίγο ήξης αφήξης γενικότερα. Μας τα είπαν τα μερομήνια. Είμαστε εμείς να τα αφισβητήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είμαι στην Κομωτινή, στην Νομική. Ναι, έχω αλλά φίλος... δεν θα βγαίνεις τόσο ναι. πολύ, θέλω να κάνω και λίγο τελειώνω, εκπομπή. Τελειώνω, δεν ξαναβγαίνω. Πάσω από κάτι και δεν ξαναβγαίνω. Ναι. Λοιπόν, έχω φίλο εδώ ένα δικηγόρο της Νομικής. Δύο άνθρωποι μας περιμένουν Αδριανούπολη, Φενέρμπαχτε. Θα κάνουμε σήμερα διαδήλωση ειρήνης, την ώρα που κάνει ασκήσεις στρατιωτικού τύπου ο Πρωθυπουργός, καλή ώρα τέλος πάντων, ο Θεός να τον κάνει, Ερντογάν, θα κάνουμε διαδήλωση στην πλατεία Ταξίμ. Ειρηνευτική διαδήλωση, καθιστική, δύο Φενερμπαχτσέοι, εγώ και ο δικηγόρος από την Κομωτινή. Γεια σου και τα φιλιά. Τσάου. Ωραία, ενημερωθήκαμε για όλα τα δρόμενα και τα τρελούμενα και πλέον μπορούμε να πορευτούμε ήσυχοι εδώ στο πρωινό μας, στο Λίμπερο 107,4. Ενημερώσαμε το φιλοακουάμο κοινό νωρίτερα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι των Bucks με τον Toronto, με τους Raptors 108-100, 1-0, 1-0. Η σειρά και το Warriors Blazers είναι επίσης στο 1-0. Σήμερα τα ξημερώματα έχουμε ματσάκι. Και εκεί στις 4, στις 3.30 αύριο παίζουν οι Bucks. Το Σάββατο το μάτς τα ξημερώματα είναι στις 4. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι. Ραγδαία που είχαμε τα NBA Sundays και είχε κάτι ωραία ματσάκια για τις 10.30 και μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε. Απλά πάει λίγο πιο νωρίς στις 2 τα ματσάκια. Γενικότερα 4 και 3.30 η σειρά αυτή των αγώνων οδεύοντας προς τα στα τελικά πρωταθλήματος του NBA που θα μας απασχολήσει, γιατί συμπίπτει κιόλας και με τις ώρες μας περίπου. Αν είναι τα μάτς τώρα εκεί κάτι 4 και κάτι 5 όταν θα είναι η σειρά στο Golden State. Θυμόμαστε και τις ιστορικές πάντα μεταδόσεις του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Θα τον προσκαλέσω να έρθει να κάνουμε μια εκπομπή κάνα πρωί περί του θέματος. Που λέμε για τα για τα μπάσκετ, για τις καλαθόσφαιρες, φυσικά στην αγαπημένη μας Λαδίτσα, που δεις γνωρίζει τι μπορεί να γίνει. Νέο επεισόδιο στην κόντρα Αγγελόπουλων Γιαννακόπουλου. Κανείς δεν ξέρει πότε θα οριστούν τα play-off. Οι επιπτώσεις είναι παράπλευρες. Δεν χολοσκάμε κιόλας άμα δούμε ή δεν δούμε μπασκετάκι σε αυτή την περίπτωση. Αλλά υπάρχουν παράπλευρες επιπτώσεις. Κάποιοι μπορεί και να μην τις είχαν φανταστεί. Θα πάρουμε τη γραμμούλα και δεν σας αναφέρουμε τι εννοούμε. Καλημέρα. Έλα ρε Μπάτμαν. Καλημέρα, καλημέρα. Ο ψηλός από το καφενείο είμαι. Πού είσαι αγόρι μου? Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Τι κάνεις τέτοια ώρα? Βλέπαμε μπάσκετ ρε στο καφενείο στο να πούμε. Άμα ξέρεις ότι το είχα στο μυαλό μου. Να σε ρωτήσω αν θα δείξει κανένα ματσάκι να έρθουμε κανένα βράδυ. Εννοείται ρε. Λοιπόν, άμα το οργανώσουμε μέσα. Λοιπόν, το επόμενο που θα είναι καθημερινή θα έρθω να το δω εκεί και θα σκάσω κατευθείαν εκπομπή. Σωστό, σωστό. Γιατί είστε και, ναι, σήμερα, είστε και κέντρο κατευθείαν. Ναι, έχασα σήμερα μια περίοδο. Είδα τις δύο πρώτες και την τρίτη περίοδο την έχασα γιατί πήρα λεωφορεία, αυτά μέχρι να κατέβω. Μάπα το μάτς, μάπα. Ματσάρα ήταν, διακυμάνσεις, αυτό είναι αλλαγές, εντάξει. Τίποτα, τίποτα. 11-44 τρίποτα είχαν ρε οι άλλοι, με κοροϊδεύεις. Εντάξει, τι λέγα. Το θέμα είναι η αγωνία που έχει το παιχνίδι τώρα, δεν περιμέναμε και περισσότερα. Οι 11-44 ποιοι είχανε? Οι Bucks. Οι Bucks, καλά, ναι, τα σπάσανε κανονικό. Τούβλα, ρε, τούβλα, μα σε λέω, τούβλα. Αφού πήραν αυτό το παιχνίδι. Ναι, και εγώ αυτό λέω, δηλαδή ότι θα τους καθαρίσω σαν αυγό τώρα. Είχε κόσμο στο καφενείο? Όχι, ένας πέταξε ένας φίλος εκεί, θαμώνας τέλος πάντων, λέει δεν το βλέπουμε. Ναι. Είπαμε δυο, τρεις, κάτσαμε πέντε άτομα ξέρω εγώ και το είδαμε. Λοιπόν, από εβδομάδα θα είμαστε και 10, θα το οργανώσουμε. Ναι, άμα μου πεις εγώ θα κάτσω, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Εννοείται. Τι δεν μου λες, τι μου είπε ένα σήμερα κάτι, λέει ΑΕΚ να γίνει ξανά ο τελικός, κάτι τέτοια. Γράφτηκε χθες ότι...
Ναι, μήπως είναι τρολιά, γιατί δεν διάβασα τίποτα. Όχι, 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 σε ενημερώνω. Έχω, μπράβο, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν το ξέρει. Να κρατήσω. Μακάρι, εντάξει, ναι. Νομίζω όλοι οι καφενετζίδες τρίβουν τα χέρια τους. Να ξαναγίνει. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι, παρακαλώ, να ξαναγίνει. Εννοείται. Αυτή είναι η παράπλευρη. Για να κρατήσω τραπέζι, όχι. Κράτα τραπεζάκι εκεί έξω, κανονικά. Όχι, όχι. Τη θέση σου, δεν την αλλάζω με τίποτα, έτσι, να ξέρεις. Ναι, δεν θέλω να τα πάω αυτά στον αέρα, ότι εγώ ευθύνομαι που ο ΠΑΟΚ πήρε το τελικό για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη, γιατί είδα το μάτς τρίτη, στην ίδια... Τρίτη. Ναι, ήμουνα δεύτερη φορά στην ίδια θέση ακριβώς, στο ίδιο τραπέζι. Φορά, ναι. Αυτό. Σωστά, αλλά σωστά. Δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, κατάλαβες. Και να το κάνω και με την κυριοβίζα μαζί, να μην μπερδευόμαστε τώρα να έχουμε την επόμενη μέρα, έτσι, κατάλαβες. Έτσι, έτσι, μία-μία, κοιτάμε την κάθε διοργάνωση ξεχωριστά. Να είσαι καλά, φιλιά, καλή ξεκούραση. Αυτό έπαιρα, για κράτηση. Έτσι, κράτα, 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 12 άτομα. Λοιπόν, με παίρνεις τηλέφωνο, έτσι, έτσι, και κανονίζουμε για μπαξ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τα είπαμε αυτά, ότι θα ανοίγουν καφενεία, θα ανοίγουν καφέ. Ανοίγουνε οι γιάφκες, αν και εφόσον περισσότερο προκριθούνε οι Bucks στους τελικούς και το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο. Το βλέπουμε και από τις αναρτήσεις, επί προσωπικού μιλάω, από τις αναρτήσεις που κάνουμε στο λόγο επειδή τα παλιότερα χρόνια δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπασκετάκι, τώρα το NBA πολλάει, τα likes πάνε και έρχονται. Οπότε θα οργανώσουμε και εμείς τις δικές μας καφενείο τώρα βράδυ με παππούδες να παίζουν τάβλη. Μια χαρά θα είναι για κάποιους παππούδες που ξυπνάνε από τις 4 ώρα τα χαράματα. Να δούνε φώτα ανοιχτά, να δούνε τις χάρες να καίνε, να δούνε τις μπύρες να πηγαίνουν και να αργονται. Μια χαρά θα τους κάτσει να πηγαίνουν να καφενείο από τις 4 και 5 ώρα το πρωί. Αυτό δεν ξέρω να το έχουν σκεφτεί. Για τις παράπλευρες επίσης. Απώλειες εντός εισαγωγικών της, του μη ορισμού των play-off εδώ στην ελληνική επικράτεια θα μιλήσουμε άμα τη επιστροφή εδώ στο λόγο επειδή 6:30 πρώτο διαλυματάκι δυνατή και μάχημη ξεκινάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 16ης του Μαγιού. Πεμπτούλα και καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας. Επικοινωνούμε στο 2310287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στα ιντερνέτια που κατάστημα εφημερεύει. Κραυγή αγωνίας από τον καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ Τζόρνταν Θεοντόρ για τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική καλαθόσφαιρα και με τον μη ορισμό των play-off. Ήταν κανονικά να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή. Χθες ήτο πραγματοποιήθηκε μια κρίσιμη κατά τα άλλα συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ. Ενώ την Πέμπτη σήμερα το ΑΣΕΑΔΑ εξετάζει την προσφυγή του Ολυμπιακού για παράνομη σύνδεση της ΚΕΔ στην κλήρωση των διαιτητών της 26ης αγωνιστικής. Βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα βγει αυτή η απόφαση του ΑΣΕΑΔ και χωρίς τη συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορούν να αρχίσουν τα play-off. Με μια μικρή ελπίδα να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο αν δεν υπάρξει απόφαση την Παρασκευή. Τότε τα play-off θα πάνε ακόμα πιο μακριά. Αυτά βλέπει ο Τζόρνταν Θεοντόρ και κάθεται σαν αμένα καουρμπουνά. Πραγματοποίησε χθες ένα... σαν αμένα καρβουνά είμαστε και εμείς με τα μικρόφωνα. Ένα post στο οποίο ερωτά για το πότε θα ξεκινήσουν τα play-off, καθότι ο ίδιος έχει προγραμματίσει, δεν το είπαμε επιτέλους, να παντρευτεί στις 17 του Ιούλη. We need an answer about the play-offs today. Θέλουμε, λέει, μία απάντηση, μία τοποθέτηση για τα play-off σήμερα. My wedding is July 17, you are holding me up.
Ο γάμος μου είναι, λέει, προγραμματισμένος για τις 17 του μηνού, για τις 17 του Ιούλη πιο μηνού. Με κρατάτε, λέει, και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί ο γάμος δεν είναι απλή υπόθεση. Προφανώς ο παίχτης είχε κανονίσει ότι θα ξεκινήσουν την Κυριακή, θα κρατήσουν βαριά, ρε παιδί μου, πόσο να κρατήσουν τα play-off. 20 μέρες, να πάει η ΑΕΚ στον τελικό, να προχωρήσει. Κάπου στα μέσα του Ιούνι θα είχε τελειώσει η διαδικασία. Μπορεί και λίγο πιο νωρίς. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα είχαμε ξεπετάξει, μετά θα πηγαίναμε στα ημιτελικά. Ιούνιο θα είχε τελειώσει σχεδόν το... η υπόθεση ελληνικό πρωτάθλημα. Και τώρα σου λέει, όσο το καθυστερούμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο Θίοντορ έχει προγραμματίσει να παντρευτεί στα μέσα Ιουλίου με, με μία, λέει, τουρκάλα μπασκετμπολίστρια. Και δεν είναι μόνο, άντε πες ότι το πρωτάθλημα δεν θα φτάσει μέχρι τις 17 του Ιουλίου, άντε, αλλά ένας γάμος εκεί, προετοιμασία. Να μπομπονιέρες, να κοστούμια, να καλεσμένοι, να το ένα, να ορχήστρες, να εκείνο, να το άλλο, να φωτογράφει. Και αν δεν είσαι παρόν, πού να το διευθετήσεις το ζήτημα. Γιατί σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι δεν είσαι ποτέ μόνος. Δεν μπορείς να αναθέσεις την διοργάνωση του γάμου μόνο στην αντίπερα όχθη. Πρέπει να συμμετέχεις και εσύ. Και έτσι εκφράζει την κραυγή αυτή της αγωνίας του ο φίλος μας ο Θεοντόρ. Είμαστε μαζί του ως γαμική μπάντα κιόλας. Αν το πρόβλημα είναι δηλαδή να βρει ορχήστρα, μπορούμε να μεριμνήσουμε και να έρθουμε. Είμαστε διαθέσιμοι 17 Ιουλίου. Κοιτώντας το καλεντάρι, δεν έχουμε κάτι της προγραμματισμένο. Είναι και καθημερινή κιόλας. Τετάρτη, ο άλλος ο Θεός μας έγραψε μήνυμα και βρήκε κιόλας και τη μέρα. Μέσα στο καταγάλο καιρό Τετάρτη θα γίνει ο γάμος άραγες. Φαντάζομαι στην Τουρκία, στην έδρα της Νύφη. Βέβαια, κατά τα άλλους, ίσως και να είναι καλό αυτό. Δηλαδή να ήταν μια δικαιολογία ότι, αγάπη μου, να έχουμε ακόμα πρωτάθλημα Basket League, που να κάνουμε γάμο. Όπως τη δικαιολογία που είχε πάρα πολλοί κόσμος τόσα χρόνια, ότι, αγάπη μου, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κουλούρα δεν μπορώ να βάλω. Και η φετινή χρονιά φαντάζομαι ότι έχουν αυξηθεί τα ζευγάρια που θα περάσουν, τα ζευγάρια υπό καθεστώς αναβολών που θα περάσουν, θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας. Δηλαδή, άντε και το πρωτάθλημα, το double δεν δίνει κανένα περιθώριο για δικαιολογία. Τι άλλο μπορεί να σκερφιστεί κάποιος στο Champions League μέχρι εκεί? Και είναι και περίοδος τώρα, είναι η σεζόν που ξεκινάνε. Τώρα ξεκινάμε. Γάμοι, βαφτίσεις. Αφού τελειώνει και το πρωτάθλημα, δεν έχει φέτο και μουντιάλ. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Την περσινή σεζόν όλοι το σαναμένα κάρβουνα. Πότε έχετε πραγματίσει τους γάμους? Έχει την τάδε ματσάρα, παίζει, ξέρω εγώ, η Γαλλία, παίζει η Ισπανία, παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Κάποιοι είχαν βάλει γάμοι πάνω στους τελικοί. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάντα πρέπει να, για τις κοινωνικές σου εκδηλώσεις, πρέπει να κοιτάς το καλεντάρι της χρονιάς. Να παίρνεις το αλμανάκ, να παίρνεις τον καζαμία και να προγραμματίζεις με βάση το πότε δεν έχει παιχνίδια. Η φετινή χρονιά είναι μια πάρα πολύ καλή, καθότι δεν έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις. Βέβαια, μετά ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά, αλλά τα ευρωπαϊκά θα είναι μεσοβδόμαδα, οπότε και εκεί δεν τίθεται θέμα. Το πρωτάθλημα λογικά θα ξεκινήσει κάπου στα τέλη του Αυγούστου, όπως κάθε χρονιά. Οπότε παντρευτείτε άφοβα. Καημένον τον Θεοντόρ, να μην τον αφήσουμε μόνο στο ράφι. Και πρέπει όντως να τοποθετηθεί ο ΕΣΑΚΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα υπογεννητικότητας, δηλαδή βγάζουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας. 2-31-0-2-87-3-8 στο ήρεμο σήμερα λόγω επίθη. Είπαμε απουσία αθλητικών δεδομένων, δρόμενων και πεπραγμένων. Καταλαγιάζει και η ορμή του κόσμου. Και για παρουσία και για την παράθεση. Πιο ξεκούραστα. Ήταν και μια χρονιά έτσι πολύ έντονη και αυτή.
χρειάζεται να κάνουμε μια αποθεραπεία και στα αυτά και στα τύμπανα, στα ακουστικά, στα χέρια, στα πάντα μας. Λίγα. Λίγα έχουμε να περιμένουμε. Eurovision έχουμε σήμερα, δεύτερο ημιτελικό. Θα κάνουμε μια μικρή περιδιάβαση. Μια μικρή ανάγνωση. 8 στα 10 βγάλαμε και εγώ και ο Γιώργος προχθές. Ο Γιώργος μου έστειλε και τα προγνωστικά του για τον τελικό αύριο. Πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των δεδομένων. Και φυσικά και λίγο Euroliga. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς το να... Όλα καλά. Μια χαρά, περίφημα, εδώ. Εσύ. Τα μικρόφωνα φτιάξει. Το... Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Παλεύω, παλεύω ό,τι μπορώ κάνω. Εγώ, Μπάβη μου, για άλλες σημάδες δεν μιλάω. Δεν μιλάς. Ναι. Ναι, γιατί τώρα είμαι στην προετοιμασία. Έτσι. Μάζεψε για το χειμώνα. Ναι, μάζεψε υλικό για το χειμώνα για να μην μιλάς. Ναι, δηλαδή ναι. Μεταγραφές αυτά. Θα μιλήσουμε, ας πούμε, το που θα ξεκινήσουν τα θέματα. Εκτός αν προηγηθώ από τις μαϊμούδες. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Τα είπαμε. Τι άλλο να πεις. Αυτή και βγήκε ο άλλος με το καφενείο, τι λέει, να ξαγείρουν τελικώς, λένε. Κάτι τέτοιο λέει, ζήτησε η ΑΕΚ που διαμαρτύρεται για την αλλαγή που υπήρξε στο διαιτητικό τρίο και τρίβουν τα χέρια τους στα καφενεία ή μάλλον αγωνιούν. Ναι, μα θα σε πω, γιατί μπερδεύτηκε ο αδερφός ναι, εκεί. Ναι. Όχι αδερφός, γιατί μάλλον μαυράζει τους αδερφούς. Ο λίγον τι ναι. Ναι, μακριά του ναι, τον είπες αδερφός. Αδερφός εργαζόμενος. Δεν πανηγυρίζει σίγουρα. Μάλιστα. Έξω από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πανηγυρίσουν, γιατί ξέρεις τη Θεσσαλονίκη είναι κυτρινό μαύρο. Ναι, θα το δείξει αυτό και στην Κάλπη. Γιατί και εκεί έχουμε μεγάλο ντέρμπι. Άρης ΠΑΟΚ. Τόσα χρόνια το δείχνει. Έτσι, έτσι. Τόσα... Πότε είχε τελευταία φορά, πότε είχε δήμαρχο ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι? Νομίζω ήταν ο Χάρης Μαναβής, ήταν φίλος του ΠΑΟΚ. Ή έχει χαθεί, όχι, ρε. Ούτε και αυτός. Όχι. Ή κανείς δεν ξέρει, εκείνη την εποχή δεν ασχολιόταν κανείς με τις οπαδικές προτιμήσεις των δημάρχων. Δεν ασχολιόταν με άλλες ομάδες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν υπήρξε ποτέ δηλαδή ασπρόμαυρος δήμαρχος στην πόλη του. Δηλαδή όσο... Όσο... Τώρα τι να σου πω τώρα. Ναι, μπορεί ας πούμε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Να είχε, ή όταν είμαστε σκλαβωμένοι σε αυτούς, μπορεί τότε να είχαν καλά. Μπορεί, δημάρχο. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Αλλά έγινε. Τσάου. Μπορεί να πάμε δηλαδή σε ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, γιατί η Θεσσαλονίκη θα πάει σίγουρα στον δεύτερο γύρο. Ντέρμπι είναι τουλάχιστον και στα στοιχηματικά. Ταχιάος Ορφανός. 2-20 ο Ταχιάος, 2-30 ο Ορφανός. Έχουμε και εκεί μια αντιπαράθεση. Ωραία θα είναι και με τις εκλογούλες. Μια χαρά θα πορευτούμε. 2-15 τώρα το πάρτι τους ή άλλως γίνεται με τους δημοτικούς συμβούλους. Ένας κορυφαίος. Ακόμη ένας κορυφαίος έκανε την εμφάνισή του εδώ κοντά μας. Νομίζω στην Νάουσα. Γενικά κατεβαίνουν πολλοί, δεν είναι μόνο ο Μπαμπούλας ο δικός μας, κατεβαίνουν πολλοί από τον χώρο των δεξιώσεων, τον χώρο των τελετών και κατεβαίνει τώρα ένας υποψήφιος Αγγελοχώρη Ειρηνούπολη Επισκοπή Ανθεμίων. Πού μπορεί να είναι αυτό, ναι, Ειρηνούπολη Ανθεμίων Νάουσας, με κηδιόχαρτο διπλό ως προεκλογικό φυλάδιο, λέει. Η Ορδάνης Πυρίσης ετών 54 και από δίπλα δημοτικός σύμβουλος του αγαπημένου μας δημοτικού συμβουλού η Ορδάνης Πυρίδη. Αλλάζει το όνομα ξαφνικά. Που σταυρώνουμε την Κυριακή 26 Μαΐου και ώρα 8 πρωί μεσημβρίας. Η εκκίνηση θα γίνει από τις οικίες σας σε όλα τα εκλογικά κέντρα Ειρηνούπολης Ανθεμίων Νάουσας. Μην λείψει κανείς, οι συγγενείς, η σύζυγος, τα τέκνα, η αδερφή, τα νύψια, οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι. Ο πανηγυρισμός λέει θα γίνει στο εκλογικό κέντρο του Νικόλα Καρανικόλα. Είναι κορυφαίο το εκλογικό φυλάδιο. Είναι ένα συν των ανθρώπων που είναι ιδιοκτήτες ή έχουν γραφεία τελετών, το να κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο και να αξιοποιούν την ιδιότητά τους, διότι προφανώς και λαμβάνουν αναγνωρισιμότητας, αλλά και φυσικά δίνουν έναν ιδιαίτερο έντονο και πιο ζωντανό τόνο
στη συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν το κατεβαίνουν επίσης υπερβολικά πάρα πολύ υποψήφιοι συμβούλοι σε μία ενορία στην Αθήνα, νομίζω. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Καλαμακίου, Καλαμακίου, την Κυριακή 19 Μαΐου πραγματοποιείται παράκληση στην Παναγία και λέει, έχει να αφήσει κανονικά σε πίνακα ανακοινώσεων για υποψηφίους πανελλαδικών και παρέδεση και όχι μόνο. Κάθε χρόνο βλέπουμε να αγιάζονται στυλά, να αγιάζονται μπλάνκο, να αγιάζονται κόλλες αναφοράς. Εφέτο και ένα παραπάνω, παράκληση σε πάσης φύσεως υποψήφιων. Ώρα 7 το απόγευμα. Να ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως να μετακινηθεί, μεγαλύτερη μετακίνηση υποψηφίων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εμείς ψηφίζουμε τελετέ Μπούκουρα. Ναι, πάτε. βεβαίως. Ναι, καταπληκτικός. Φίλος μας. Ιντερνετικός. Ναι. Ιντερνετικός μου έστελνε πάντοτε ότι ανέβαζε να τον εβάζω στη σελίδα που είχα. Mm-hmm. Μπάμπη, σελίδες από περιέργεια. Εγώ την έχω παρατήσει έτσι. Ναι. Απλά βλέπω, ας πούμε, ότι είχε, ας πούμε, 20.000, τώρα έχει 2.500 γράφει. Ναι. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται που πώς γίνεται? Unfollow, σε κάνανε unfollow γιατί δεν είχες δραστηριότητα, οπότε αποσύρανε, ναι, το like τους, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμος. Αν την παρατήσω έτσι, δεν κλείνει κάπου τη σελίδα? Ποτέ. Μπορεί να μένει εσά, όπως και το προφίλ, ποτέ δεν κλείνει στο Facebook, εκτός κι αν ορίσεις, υπάρχει μια, εκεί στις ρυθμίσεις, μια εντολή, μια ένδειξη ότι μπορείς να ορίσεις κάποιον άνθρωπο σε περίπτωση που φύγεις από το μάτι του το κόσμο να σου κλείσει το προφίλ. Έχει γίνει αυτό με τον αείμνη στον το φίλο, το γελαστό έγινε. Ναι. Υπάρχει δηλαδή διαχείριση. Μπορεί στο μέλλον να το αναθέτουμε σε γραφεία τελετών, ότι πάρε σε χρήζω υπεύθυνο σε περίπτωση, ρε παιδί, πώς κάνουμε τη διαθήκη να μου κλείσει το προφίλ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προφίλ ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, τα οποία είναι ενεργά. Ευρωλίγκα, ο τελικός Κυριακή. Κυριακή, Παρασκευή και Κυριακή είναι τα παιχνίδια. Έμαθες απονομή ποιος κάνει? Απονομή, ο Βασιλακόπουλος. Όχι. Α, ποιος? Ο Μάνταλος. Α, μάλιστα, δεν έχει σχέση με το μπάσκετ. Εκτός όχι, αν... θα και την προηγούμενη κάνει απονομή, θα είναι και στην Eurovision. Εντάξει, θα κουβαλάει το κύπελο δηλαδή, αυτό θα το... Κανονικά, πηγαίνει προς τα μέσα. Κανονικά. Πάντως οι ομάδες υποφέρουνε, δηλαδή αυτές που έχουν οικονομικό πρόβλημα, mm-hmm, γιατί όλες έχουν τους παίχτες με το μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή και στον ΠΑΟΚ είναι σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κανείς στον ΠΑΟΚ. Απόλλωνα. Εντάξει, τελειώσαμε. Απόλλωνα αυτό, χρες. Τελειώσαμε. Το βλέπω καμιά φορά πάντως και σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ να πέσω. Εύκολα είναι, δεν είναι. Φοβάμαι μόνο να πατήσω κανένα πόδι εκεί. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδάκια εκεί στο ημίχρονο που βαράνε τις βολές που θα μπορούσαν να ενταχθούν. Είναι ένα βήμα πριν να ενταχθούν στο δυναμικό του δικεφάλου, του καλαθοσφαιρικού. Εντάξει, το μπάσκετ, αν το ποδόσφαιρο μία φορά βιώνει καθεστώς απαξίωσης, το μπάσκετ δεν ξέρω αν θα υπάρχει του χρόνου μετά όσα γίνονται. Ναι, όπως εντάξει, ξέραμε. Για καπρίτσια δύο ομάδων, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Κάνουν κουμάντο κανονικά σε όλα τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και όταν ρωτηθήκαν αν πρέπει να μπει τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα, είπαν όχι. Δεν δεχτήκαν. Όχι, πώς μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί και ο κόσμος δεν ασχολείται καθόλου με την ελληνική καλαθόσφαιρα. Εντάξει, τα νέα παιδιά έχουν στραφεί πάρα πολύ σε Euroliga και NBA. Πιστεύω η σειρά είναι ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο και στις μικρές κατηγορίες. Ναι, K20. Handball γυναικών. Ναι. Handball γυναικών, έτσι πηγαίνει το ενδιαφέρον. Ναι. Και μετά τα άλλα αθλήματα. Ανάλογα που έχεις ανάλογα επιτυχίες. Γιατί και ο κόσμος θέλει να βλέπει και η τρόπαια. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι. Καλή συνέχεια. Έγινε. Περιμένουμε ανταπόκριση από τη Μονή Ιβύρων το μενού της ημέρας. Ναι, έγινε. Τσάω. Μας στείλουμε και τον Παφούλια μας όσον αφορά τον αγιασμό των υποψηφίων και τον. Γενικότερα των υποψηφίων να φέρει μερικά στυλά εδώ και στην πόλη μας για τα παιδιά που μη διαβάζετε, δεν χρειάζεται, αφού ξέρετε ότι κάθε
τέτοια εποχή γίνεται μια παράκληση και τελειώνουν όλα. Τζάμπα τα φροντιστήρια, τζάμπα το ένα, τζάμπα το άλλο. Και για τους υποψηφίους δηλαδή, παλάβουν τους σταυρούς που επιθυμούν. Επιπροσθέτως, από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ξεκινάει τα δρομολόγια του το νέο Intercity. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για το τρένο που θα συρρυκνώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να μεταβείς από Θεσσαλονίκη Αθήνα, από Θεσσαλονίκη Αθήνα, από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τόσα τραγούδια που γράφτει ακριβώς, γιατί η απόσταση είναι τεράστια. Έρχεται ένα καινούριο τρένο, καινούρια ατμομηχανή, το οποίο θα πραγματοποιεί το δρομολόγιο ανάμεσα στις δύο μεγάλες αυτές πόλεις σε κάτι λιγότερο από 4 ώρες. Δύο τρενάκια θα το κάνουν αυτό, δύο μηχανές. Μία θα φεύγει κατά τις 6 και κάτι από τη Θεσσαλονίκη, για την αντίστοιχη ώρα θα φεύγει από την Αθήνα και θα πραγματοποιεί την διαδρομή σε 3 ώρες και 57 λεπτά. Και θα υπάρχουν και κάποιες άλλες διαδρομές με ολίγον τη μεγαλύτερη διάρκεια, 4 ώρες και 10 λεπτά. Το Super Express θα πραγματοποιεί στάσεις σε Λάρισα και Παλιοφάρσαλα. Κάνεις χαράκι στη Λάρισα, σε καμιά ωρίτσα θα πηγαίνεις. Και το επόμενο και σε Λιανοκλάδη. Το πρώτο δρομολόγιο από Αθήνα θα αναχωρήσει 6 και 22 το πρωί. Ποιος το παίρνει τόσο? Για να έρχεται ρε παιδί μου στις 10 η ώρα να είναι εδώ στην εκπομπή. Στην εκπομπή λέω. Θα μπορούσα ας πούμε να κάνω μια εκπομπή στην Αθήνα 11 η ώρα. Το παίρνω από εδώ 6:22, κατεβαίνει, πάμε και γυρνά. Άμα μπλέξει και με περιφερειακό, για να πα τη δουλειά σου, αν μένει ανατολικό-δυτικά, είναι έτσι σπασμένα τα πράγματα. Τι κάνει 4 ωρίτσε το μεσημεράκι, άμα έχει καμία βάρια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Μόνο σου? Σήμερα είπα έτσι να βιώσω λίγο μονάξια. Να και βιώσω. Εγώ. Ναι. Πού είναι η οικογένεια? Στο μπαλκόνι, μόνος μου είμαι. Α, στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι. Ναι. Δεν ξυπνήσε κανένα. Ποιος να ξυπνήσει τέτοια ώρα, μόνο εμείς. Έλαντε. Κόστος στο τρένο. Παραμένει στην ίδια τιμή, γύρω σε 45 ευρώ έχει αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλά, Μπαμπή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά το τρένο. Είναι για τις νέες υπηρεσίες ενδεχομένως, ναι. Για τις μέχρι τώρα υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΣΕ, είναι πανάκριβο. 45 ευρώ, όχι πήγαινε έλα. Ναι. 45 και 6 ώρες και συχνά πυκνά καθυστερήσεις και συχνά πυκνά εκτροχιασμοί και συχνά πυκνά το ένα και το άλλο. Γενικότερα. Φεύγεις καθαρός από τη Θεσσαλονίκη και την Παγκοσμία. Τώρα για το καινούριο που λένε ρε παιδί μου, θα έχει μέσα και. Πώς είναι η αεροσυνοδή, θα έχει και τρένοσυνοδούς. Σοβαρά, ναι. Εξελίσσεται. Έτσι λένε. Τώρα το τι θα ισχύσει και τα λοιπά. Γενικότερα έχουμε πάντως. Θα μου πεις που δεν έχουμε ακριβία. Πάρα πολύ ακριβές συγκοινωνίες σε όλα τα επίπεδα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι τρένοσυνοδές δεν θα είναι ανισόρροπες. Ανισόρροπες, έτσι. Θα τροχοδρομούνται και αυτές. Φαντάζεσαι τώρα να κρατάει το δίσκο και να πηγαίνει μέσα ντουκουντούκου. Θα πρέπει να κάνει ισορροπία. Εντάξει, μπορεί να. Κοίταξε, μπορεί και να μην είναι και. Μπορεί να είναι και τρενοσυνοδή. Δεν ξέρεις, ας πούμε. Αυτό με το ωραίο το πουκαμισάκι, ας πούμε, και λίγο υδροτήλα και το στυλό μέσα στην τσέπη. Ναι. Ωραίες εικόνες, έτσι. Αναπολώ τα παλιά τα τρένα πάντως που μπορούσαμε και καπνίζαμε. Ναι, μεν η διαδρομή. Το ενδιάμεσο εκεί. Ναι. Όχι, πιο ενδιάμεσο. Που όταν κουνιότανε φαινόταν και από κάτω το χαλίκι. Όχι, ρε, πιο ενδιάμεσο. Γενικά είχε στις θέσεις. Μέχρι το τέλη δεκαετίας του 90 κάπνιζες μες στα τρένα. Α, ναι. Εγώ λέω στη ζούλα, ρε. Στη ζούλα και τώρα, βέβαια. Αλλά εντάξει, κάτι σαν μοθράκι και κάτι τέτοια που πηγαίνανε και βάζανε τις πιο μπαχατέλες για Αλεξανδρούπολη. Και μαζευόταν μέσα η Σάρα Κιμάρα κανονικότατα. Όχι μόνο καπνίζανε. Άμα μπει σε κανένα βραδινό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, θα νομίζω ότι είσαι σε αυτά τα μέρη που λέει ο Λευτέρη. Καλά, ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα, Παπίνο, καλημέρα. Καλά, επίσης. Γενικότερα, έχουμε πάρα πολύ ακριβές συγκοινωνίες.
Να μην επικοινωνεί ο κόσμος ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να, να τα κλείσουμε αυτά τα έρματα Τέμπη. Ποιο θέλουμε, 45 ευρώ θέλεις το τρένο, 45 θέλεις και το κτέλ. Άντε με τα αλέρετ μπορεί να υπάρχει. Όχι, μπορεί, υπάρχει κάποια έκπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν ευνοούνται οι συγκοινωνίες ανάμεσα στις δύο πόλεις. Τώρα έχει κλείσει τις πτήσεις, δεν τις διεξάγει και η γνωστή low cost εταιρεία. Οπότε έχει συρρυκνώσει τις επισκέψεις. Παλιότερα όλοι πηγαίνανε να πούμε για ένα τσαγάκι, για ένα καφεδάκι. Για μια βόλτα ρε παιδί μου εκεί στον εθνικό κήπο. Το είχαν ψωμοτήρι, τώρα τελειώσαν αυτά. Και καλώς τελειώσαν να καθόμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, στη Θεσσαλονίκη μας. Να ενισχύουμε τα τοπικά προϊόντα, να ενισχύουμε το να κρατάμε το συντάλλαγμα εδώ στη Θεσσαλονικούλα μας. Τρένο πηγαίνουμε κι εμείς. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λογοεπιδής, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Θα επιστρέψουμε με ολίγον τι από Eurovision και στοιχηματική έτσι προσέγγιση για το σημερινό ημιτελικό. Θα κάνουμε ένα ξεψύρισμα λίγο στα τραγουδάκια για να τα ακούσουμε και εμείς μαζί, για να παίρνουμε άποψη κυρίως για τις μεγάλες μας αυριανές προβλέψεις. Φυσικά αύριο θα έρθουμε και με προβλέψεις για Eurolinga. Πώς δεν έπαιξα αυτό το Μπρουκ Λόπεζ σήμερα. Έβλεπα ένα στοίχημα, τον έδινε κοντά στο 2 να σκοράρει 8,5 plus, over 8,5 πόντους και έβαλε 30. Αλλά φυσικά μόνο τότε ότι βλέπουμε βγαίνει. Άμα παίζαμε θα είχε πριν 5 πόντους, μόνο αυτό καλάθια θα έβαζε. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα. Σηκώνουμε όλο και πιο πολύ το μανικάκι. Μάλλον βγάζουμε το μπλουζάκι και μένουμε με το φανελάκι, γιατί έχουμε υδρώσει από την πάρα πολύ δουλειά. Μείνετε συντονισμένοι στο λόγο επειδή. Περαία, εδώ η δικιά μας η Περαία. Και έχει βγει ελληνική διασκευή πάνω στο συγκεκριμένο ιστορικό κομμάτι της Eurovision, ακριβώς με τον στίχο Περαία, έλα πιτσιρίκι. Μεγάλες μνημειώδες στιγμές που μας έχουν στιγματίσει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Σήμερα τα δεύτερα ημιτελικά. Θα κάνουμε μια γρήγορη περιδιάβαση και μια γρήγορη ανάγνωση των όσων ενδεχομένως θα παρακολουθήσουμε, των όσων θα περάσουν από το stage εκεί του διαγωνισμού στο Τελαβίβ. Σήμερα αγωνίζονται όλα τα μεγάλα φαβορί. Ημιτελικός φωτιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Δοχιαρίου είμαι. Τι? Δοχιαρίου είμαι. Τι, δοχιαρίου? Ναι, το μοναστήρι. Μάλιστα, σ' ακούω αγουροξυπνημένο, βαρύ. Τώρα ξύπνησα. Τι ώρα κοιμήθηκες? 9.30 ώρα. Θα σκάσεις, ε. 10 ώρες ύπνο συμπλήρωσες. Ναι. Ναι, σας μετράω εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Τι αλλά κάνεις εσύ, πώς πας? Καλά είμαι, κουρασμένος πρέπει να μου είσαι. Ναι, είχαμε χτες σαλατούλα. Τι σαλατούλα? Και κεφτεδάκι. Κεφτεδάκι, αφού δεν τρώμε κρέας. Πώς γίνεται να γίνει? Όχι, κεφτεδάκι σε ποροσόγια, όχι κανονικό. Κάνουνε τέτοια πράγματα, κεφτεδάκι σόγιας. Τι λες ρε μεγάλο. Άκου, είπα, τη σαλάτα είναι σαν ένα κεφτεδάκι σκληρό. Ναι. Που το βάζει μέσα, το τρώμε. Μάλιστα. Είχαμε... Ναι. Είχαμε και φασολάκια και με πατάτες. Φασολάκι και φτεδάκι σκληρό και σαλάτα και φτεδάκι σκληρό. Ναι, ναι, έτσι λέγεται σκληρό. Δάλιστα, τι να κάνω. Και σήμερα έχουμε ψάρι. Ωρε φίλε, τι ζωάρα. Τι ψάρι ξέρεις, έχεις ιδέα? Ναι, δεν ξέρω, κόκαλα πάντο έχει. Κόκαλα, πρόσεχε τα κοκαλάκια, τα κοκαλάκια. Ναι. Δεν ξέρεις να το καθαρίζεις, ε. Είναι δύσκολο και εγώ δεν ξέρω. Άχρηστος. Ναι, μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Με είδε ο γιατρός εχθές. Ναι και... Απ' την Αθήνα είναι αυτός, απ' την Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Δεν το ρώτησα, αυτά τα ρωτάμε τα πρώτα να μου. Είναι γιατρός αυτός που μου κάνει την αλλαγή εχθές. Μάλιστα. Και είναι και μάγειρας. Γιατρός και μάγειρας. Mm.
πώς γίνονται αυτά τα δύο, πώς συνδυάζονται? Έχει το φαρμακείο δικό του. Ναι. Και φαρμακείο μαζί, και γιατρός και μάγειρας. Μάγειρα μαγειρεύει. Ναι. Αυτό το φαρμακείο του είναι αλλού, δεν είναι μέσα. Ναι. Φαρμακείο θα είναι και αυτό στις μέσες. Σου πήρε λεφτά? Όχι, όχι. Απλά μου κάνει μια αλλαγή. Μπράβο το γιατρό. Μου το καθάρισε το πόδι. Μπράβο το γιατρό. Ο πατέρα Εφραίμ λέγεται. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ωραία. Εντάξει. Και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Πτωχιαρίου να ξέρεις, ε. Τι? Πτωχιαρίου να ξέρεις, ναι. Πτωχιαρίου. Ναι, ναι. Είναι μάλιστα. Πολύ ψηλά τα δωμάτια εκεί. Α, με θέα. Με θέα το Αιγαίο πέλαγος, το γαλάζιο. Ούτε τηλεόραση δεν έχει. Τι είναι αυτά? Είναι δυνατό να είσαι στο μοναστήρι και να μην έχει τηλεόραση? Ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Γι' αυτό αναγκάζεσαι και κοιμάσαι κανένα δεκάωρο. Και πώς θα περάσει η ώρα δηλαδή? Δεν περνάει. 8 η ώρα έχει τράπεζα. Τράπεζα, μάλιστα. Όχι τράπεζα να πάρεις κανένα επίδομα. Όχι. Ωραία, τα πουλάκια εκεί τσίου τσίου. Τι ζωάρα κάνεις? 28 πληρώνομαστε. 28 του Μαΐου. Ωραία. Τι λες, αφού μπαίνουν πιο νωρίς τα λεφτά, έχει εκλογές. Ποιος σου το είπε? Εγώ στο λέω. Πότε, 26? Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Οι εκλογές είναι 29, άρα 28 είναι Σάββατο ρε εσύ. Ναι. Μήπως 27-26. Για ψάξ' το. Κατέβα. Να το ψάξω. Κατέβα. Πού ψηφίζεις? Δεν ψηφίζω εγώ. Δεν ψηφίζεις? Όχι, όχι, δεν γουστάρω. Ψηφίζω γιατί όλοι κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Μπράβο αγόρι μου, πες τα έτσι. Αντιρρησίας. Να σε καλά. Το λαό. Έτσι. Τσάω, τσάω, τσάω. Αποχή λοιπόν ο Παφούλιας Μαύρο, Μαύρο. Προτρέπει και στον υπόλοιπο κόσμο, ο influencer που είναι και με τη σειρά του. Τι ζωάρα ρε σήμερα, λείψα ρούγλα, αλλά με αγκαθάκια δεν βάλανε κανένα μικρό, καμιά σαρδίτσα και στην τελική γιατί να βάλουν, θα φας μια συναγρίδα, θα φας ένα τόνο, ένα κάτι τη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια μας ζήσκετε και μας λαϊκίζετε και συνδιαλέγεστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τι γίνεται, δεν γίνεται, το βλέπεις για την Eurovision? Είμαι έτοιμος εδώ, αναχείρας, αλλά πλακώσαν τα τηλέφωνα, θα τα δώσουμε. Θα δούμε λίγο ημετελικό, αύριο θα είμαστε... Με Αναστασία στο στούντιο, σούπερ δυνατή, όπως και πέρυσι. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Δεν μου λες, μια που είμαι Eurovision, γιατί ναι. Δεν παίζεις ένα τραγουδάκι τώρα που ακούω και έχει πολύ πλακίτσα. Για δώσ' το. Θα είναι αφιερωμένο στους φίλους του Αεξίδες. Για πες. Θα το βρεις τώρα στο YouTube. Ναι, ναι. Το Αίτητος Δαμπλούχος. Αίτητος Δαμπλούχος. Ναι, ναι, Αίτητος Δαμπλούχος, ένα τραγουδάκι, θα το παίξει, θα ακουστεί πολύ ωραία, είναι πολύ καζουρίστικο. Α, θα κατάλαβα, το χαγελάσουμε. Ένα που ανέβασε χθες ο Γιώργος. Ναι, που δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, που είναι διασκευή στο μαμά του Σινμπόι. Α, μπράβο, αυτό, ναι. Το άκουσα. Εντάξει, ωραία, το μεταδώσουμε. Παίξε το φίλο, να φωτογραφηθούμε, αλλά άσε, γιατί είναι ωραίο από την αρχή του, ρε παιδί μου, μέχρι το τέλος. Άσε να παιχτεί. Θα το... Πριν τη διαφήμιση σου, δεν ξέρω πότε. Θα το βάλω. Είναι πάροντι πάνω στο κομμάτι του Σινμπόι. Και γενικά είναι καζούρα ενός φίλου του Πάκου που το έχει φτιάξει. Είναι τραπ. Ναι, ναι, το άκουσα. Είδα που το ανέβασε χθες ο Γιώργος στη σελίδα στο Λίμπερο και το τσέκαρα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Εντάξει, έγινε. Καλημέρα. Και παραγγελίες μουσικές. Καλημέρα στην γραμμούλα. Γεια σου, Μπαμπινάρα. Θα πω αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος. Οι κοτούλες του ξανά σκασαν. Κότες πυρεώτες. Μάλιστα. Είπε, δεν θα ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο Eurovision όμως. Με αυτά και με αυτά και γιατί ζητήθηκε από τον κόσμο σημερινός ημιτελικός με όλα τα φαβορί να συμμετέχουν στις 10 η ώρα. Νούμερο 1 Αρμενία. Σπουρκ Walking Out λέγεται το κομμάτι. Μοντερνισμός από την Αρμενία με την Σπουρκ. Περνάει. Ιρλανδία, Σάρα Μακτέρναν. Ποπάκι. Εντάξει. Number 22.
Νούμερο 3. Κάτσε να δούμε εδώ γιατί χάσαμε και τις αποδόσεις. Η Αρμενία να μην περάσει, να μην προκριθεί, τη δίνει 2,25. Είναι από τα καλά χαρτιά για να περάσει στην επόμενη φάση. 1,60 είναι ένα καλό στοιχηματάκι, τη βλέπω να περνάει. Η Ιρλανδία μας δίνει, με αυτό το ποπάκι που είπαμε που παίζει από πίσω, δεν τη βλέπω πολύ καλά την Ιρλανδία γενικότερα. Η Ιρλανδία να περάσει στο 9, ωραία μάγκα μου, εντελώς outsider. Με το recap τώρα εμείς, δεν ακούμε το που είχαμε το περιθώριο να ακούμε και τα κανονικά κομμάτια. Κάτσε να τα βρω να έχουμε ρε παιδί μου τα full κομμάτια για να μπορούμε να βγάζουμε και ασφαλή συμπεράσματα. Ή δεν το έχουν ανεβάσει εδώ, τι μας κάνουν οι αλήτες, δεν μας έχουν ανεβάσει το πλήρες έτσι προγραμματάκι των κομματιών. Οπότε θα παίρνουμε μια πολύ μικρή ιδέα, έτσι και αλλιώς δεν παίζει η χώρα μας για να εστιάσουμε ξανά Ιρλανδία μέσα στην Μολδαβία. Άννα Οντομπέσκου, Stay. Δεν μας λέει τίποτα. Πρόκριση στο 4-20, τίποτα. Και δεν περνάει με τίποτα. Τέταρτο κομμάτι για σήμερα το βράδυ. Ελβετία, Λούκα Χάνι, She Got Me. Είναι μέσα στο τελικό, 1-0-5 την δίνει την πρόκριση. Περνάει, το βλέπω κι εγώ. Πέμπτο κομμάτι, Λετωνία. Καρουζέλε λέγεται η καλλιτέχνηδα, Last Night. Βαρεθήκαμε. Σαν το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 6 ώρες με εκτροχιασμό. Εκτός η Λετωνία δεν περνάει με τίποτα, 7,5 την δίνει να περάσει. Ρωμανία, Έστερ Πέωνη, από την Πεωνία δηλαδή, εδώ δική μας. Φύγε. Ο Νεσάντε, η Έστερ Πέωνη. Ρουμανία και αυτή δύσκολη για πρόκριση στο 2.40 μας τη βάζει. Μπαλάντα. Έτσι και έτσι, ωριακά θα την τοποθετήσουμε η Ρουμανία. Δανία, η Λεωνόρα με το Love is Forever, 7η συμμετοχή. Στο 1.87 είναι η πρόκριση. Αυτή είναι μέσα στα όρια. Όγδο κομμάτι, Σουηδία, John Ludwig, Too Late for Love. Το μεγάλο από τα μεγάλα φαβορί, δεύτερο για την κατάκτηση της Eurovision. Η Σουηδή με παράδοση στον θεσμό, πολλά αστέρια στη φανέλα. 3,5 παίζεται για να κατακτήσει το τρόπο, είναι σίγουρα στον τελικό, δεν τίθεται ζήτημα. Ένατη συμμετοχή, Παέντα με το Limits Austria. Η συμμετοχή του Βόλου, λέμε και κανένα εύθυμο. Βαρεθήκαμε, 3 την παίζει την πρόκριση. Δύσκολα φιλινάδα να περάσεις. Στο λέω εγώ δηλαδή, ο Μπάμπης. 10η συμμετοχή, ο Ρόκο, όχι ο Σιφρέντι, με το The Dream από την Κροατία. Για πρόκριση η Κροατία παίζεται στο 6 και είναι εκτός. Από τώρα, μόνο που ακούσαμε την πρώτη στροφή, δεν μας ενέπνευσε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτός που γιατρέψε το Μπαφούλια. Ναι. Ξέρεις τι πρέπει να ήταν, καρδινιέρης. Γιατί? Ο γιατρός της πείνας και το έκανε όλο πακέτο. Ναι, με τη σόγια, με το ένα, με το άλλο, φαρμακείο, χίλιες ιδιότητες και ο άνθρωπος. Ναι, κανονικά. Ναι. Για το τραγούδι που είπε ο φίλος την παροδία, ας πούμε, του Θέμη Αδαμαντίδη,
αυτός πρέπει να ακούγε Μπατμανίδη. Γιατί και το λες? Είναι αρκετά παράφωνος. Α, εντάξει, ωραία. Και πήρε κουράγιο από εκεί και το έγραψε. Εμπνέουμε και εμείς στις νέες ηλικίες να ασχοληθεί με την καλλιτεχνία. Θα είμαι ένας σύγχρονος Νίκος Γκάλης. Με τα επόμενα χρόνια θα λένε ότι και εμείς δεν πιστεύαμε στις δυνατότητές μας. Ακούσαμε... Πάντως, αν έφτιαχνα ένα τραγούδι. Ναι. Όχι με τη δική μου φωνή, με κάποια άλλη. Δική μου δεν ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, θα πήγαινα σε κάτι πιο έντεχνο. Δηλαδή πώς είναι το ωραίο από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη. Ναι. Θα το έκανα, ας πούμε. Βαγγέλη με Πόλο, Δημήτρη μα πάτη. Και θα το συνέχιζα κανονικά. Μάλιστα. Κάτι εδώ. Πιο έντεχνο, ναι. Να η ευκαιρία. Να η ευκαιρία. Λοιπόν, η Αυστραλία το παίρνει. Το έχουμε πει από την αρχή, θα δούμε Ολλανδία, Σουηδία. Αν θέλετε να παίξετε συνδυασμό, ναι. 1-2 είναι με τη Σουηδία. Μάλιστα. Αυτό μου το έχει στείλει ο Τζόνι. Ο Τζόνι Αναστασιάδης. Είναι πληροφορία. Κανονικά. Το χούρο. Και θα δείξουν στην παρουσίαση του τραγουδιού και το ψαλίδι που έβαλε την κολάρα. Το 5-0 με τη δόξα δράμας. Ναι, μπράβο, μπράβο. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ιστορικό ψαλίδι, Τζόνι Αναστασιάδη. Έχει μείνει στην ιστορία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Πατμανίδη. Έλα. Το επόμενο 12 στα 12 είναι για το ΠΑΟΚ να κάνει αίτητος. Μάλιστα. Όσο κερδίζει 12 χρόνια, εγώ θα παίρνω λεφτά. Θα τον παίζω στοίχημα. Καλά θα κάνεις. Θα είμαι στην Καραϊβική. Ναι, θα και θα κάνω παρέα με Brown Sugar. Έτσι, άντε γεια. Νόμιζα ότι θα παίρνει τηλέφωνο, εντάξει. Εμείς συνεχίζουμε με τις προγνώσεις μας εδώ για το διαγωνισμό του σημερινού ημιτελικού. Φύγαμε από την Κροατία που δεν περνάει με τίποτα. Μάλτα, Μικαέλα Καμέλιον. Από τα δυνατά κομμάτια της σημερινής διοργάνωσης, όπως παίζεται στοιχηματικά. Μέσα είναι η Μάλτα, περνάει ένα 12 στην πρόκριση δίνει. Δεν θα αντιμετωπίσει προβληματάκια. Η Λιθουένια, Γιούρι Βεκλένκο, Run with the Lions. Έξω, 3.70 δίνει πρόκριση. Δεν το πολύ βλέπω και αυτό. Γενικά όλα τα έχω αποκλείσει σήμερα. Να δούμε τι θα κάνουμε στην ανακεφαλαίωση. Ρασία, Σαργέι Λαζάρεβ με το Scream. 1-0, ένα πρόκριση είναι μέσα. Και είναι από τα μεγάλα φαβορί και για νικητή του σημερινού ημιτελικού. Μαλαντοειδές. Με δράκους, με τέτοια θα έχει και σκηνική παρουσία. Αλμπένια, Γιονίντα Μαλίκη. Τεγιού Τόκες λέγεται το κομμάτι. Ας με βοηθήσει κάποιος φίλος αν τα έχω κάνει μαντάρα. Στο 2-15 η πρόκριση. Οριακά θα είναι η Αλβανία. Με την πόλη βλέπω. Νορβηγία, Κέινο, το συγκρότημα Spirit in the Sky. Κλασικό γυροβιζιονικό παλαιά σκοπής. Δεν έχουν μεγάλη τύχη αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια. Στο 1.36 όμως η πρόκριση. Μετά το Σαν Μαρίνο ενδεχομένως που έκανε την έκπληξη την προηγούμενη Τρίτη. Ένα τέμπο μπιτάκι κλασικής υφής ίσως και να είναι μέσα. 1.36 είναι από τα ισχυρά χαρτιά. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν θα το βάζα. The Netherlands, Ολλανδία, Duncan Lawrence, Arcade, το μεγάλο φαβορί. Παίζεται στο 2.5 για κατάκτηση και στο 2.40 σήμερα για νικητή ημιτελικού. Έχει μια συναγωνιστική μεγαθύρια, γι' αυτό είναι σχεδόν ίδια. Μέσα δεν το συζητάμε. Σκόπια, Ταμάρα... Κάτσε πως την είδα. Το Ντεύσκα με το Proud, περηφάνεια. Λίγο Δέσποινα Βανδύου, το ένα ευχαριστώ. Το κομμάτι θυμίζει. Μουδουμού την έχουν στο στοίχημα. North Macedonia την λέει, όπως είναι και ο επίσημος τίτλος της χώρας βέβαια. 1.36 για πρόκριση.
που θα είναι η πρόκριση των Πρεσπών. Να δούμε. Θα τα βάλω μέσα. Αζερμπαϊτζάν, Τσιγκίζ, ο Τσιγκρίσκι με το Truth. Τι μας δίνει εδώ ο Αζερμπαϊτζάν? 1-2 το έχουνε. Πολύ ισχυρό για πρόκριση. Και αυτά ήταν τα ραγούδια, κυρίες και κύριοι, που θα συμμετέχουν στο σημερινό δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Περαία, περαία, εδώ βάζουμε ξανά τους, τον Ροντόλφο Τσικουλάτε. Και πρέπει να βγάλουμε τώρα και την δεκάδα, να δώσουμε και την πρόβλεψή μας. Να πάμε με τους... με τα φαβορί μάλλον, είναι ξεκάθαρο λίγο το σημερινό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Λίμπερο. Όχι. Νότια Μακεδονία είσαι. Άμα ρωτάς, απαντάς. Να δίνουμε την δεκάδα. Κατάξει, Ολλανδία μέσα, Σουηδία μέσα, Ρωσία μέσα σίγουρα. Αλβετία, την... την Νορβηγία δεν μ' άρεσε. Θα τη βγάλω έξω την Νορβηγία. Ολλανδία, Σουηδία, Ρωσία, Αλβετία, Μάλτα, πεντάδα. Θα βάλω έκπληξη Αλβανία 6. Τι άλλο να βάλουμε, τι άλλο να βάλουμε. Πουγουδουμού 7. Αρμενία 8. Θα δώσω έκπληξη, θα δώσω μπαμ. Ιρλανδία 9. Όπως έγινε και με το Σαν Μαρίνο, παίζονταν πάρα πολύ χαμηλά και κανείς δεν το πίστευε. Θα βάλουμε μέσα την Ιρλανδία 9 και Δανία 10. Αυτή είναι η επιλογή μας, η δεκάδα για το σημερινό ημιτελικό της Eurovision. Έτσι, για να παίρνουμε από τώρα γεύση. Αύριο τα γκράντε, τα φουλ προγνωστικά. Μας κράζει ο Φούρναλης, λέει, άλλαξε θέμα, λέει, θα παίρνω τηλέφωνο σαν το Λευτέρη με τη βρώμο Eurovision. Σας ανοίγουμε τα μάτια και σας πληρώνουμε, ρε, οικονομήσετε να πάτε καμιά διακοπή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νότια Μακεδονία. Πρέπει να το είχα καταλάβει. Τι να κάνεις, αυτά είναι τα κακά της μη αναγνώρισης κλίσεων. Λοιπόν, θα διηγηθούμε στο διαλυματάκι μας με το κομμάτι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Νταλή. Είναι μια παροδία πάνω στο... το μαμά του Σιμπόη που βγήκε χθες στον Αρναούτο Γλουκιόλες, έδωσε συνέντευξη με μία μάσκα. Μία παροδία που αναφέρεται κιόλας και στους φίλους της ΑΕΚ ως επιτοπλίστων, μάλλον στην ομάδα της ΑΕΚ, καθότι ήταν ή το αντίπαλος των τελευταίων ετών στους τελικούς. Εμείς επιστρέφουμε εντός ολίγου, μείνετε συντονισμένοι. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε του Πρίγιο και του Ακπομ, παιδιά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε του Κρέσπο, του Βαρέλα, παιδιά. Μάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε παιδιά του Πελκά και του Ζαβά. Μη με λέτε μπαμπά. Του Πασκαλάκη και του Μάτος, παιδιά. Μάθετε το καλά, το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά, του Αντελίνο και του Σάχοφ, παιδιά. Μη με λέτε μπαμπά, το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Με γνώρισαν στο Βόλο σε ένα τελικό. Δεν ήξεραν το κύπελο ήταν δικό. Δεν γέμιζαν καλά καλά το γήπεδο. Με το μυαλό τους νόμιζαν πως το σηκώνω. Θέλανε offside στον Ενρίκε, μα το κολλάκι πήγε και κλάψαν δεν τους βγήκε. Πήγαμε το κύπελο στα αδέρφια κι αυτοί γύρισαν κλαίγοντας στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν τους έφτανε, θέλανε και τον άλλο χρόνο. Τα χαρτιά με πονηριές που κλέψανε το θρόνο. Κάνανε τον τελικό στο σπίτι του στο Λάκα. Δεν το ξέραν πως θα πάρουν έναν μεγάλη πλάκα. Ο Αντελίνο τράβηξε μία φωτοβολίδα και σήκωσε στο πόδι όλη την κερκίδα. Τόσο σφέρκωμα κι όμως μυαλό δεν είχαν βάλει. Θέλαν το 19 να με πετύχουν πάλι. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε του Πρίγιο και του Άκου, παιδιά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε παιδιά του Πελκά και του Σαμπά. Μάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Δεν πένα Αθήνα κι είχα κόμπλεξ, μπρο. Τώρα τρέμουνε τα τέμπισα, μπερνώ. Ψάχναν αφορμή να κόψουνε βαθμό. Θέλανε να μου σπάσουνε το αίτητο. Το σήκωσα και έκανα φιέστα.
περίμενα το κύπελο για ρέστα. Από πάντου το είχαν κανονισμένο. Με πήγανε ο ΑΚΑ και κλεισμένον. Ποτέ δεν κολλώσα δερβίση. Η δέκα δεν βγήκαμε στήσει. Τα VIP είχα γεμίσει. Οι Μαου Μαου είχαν οπλήσει. Έβγαλε ο ΑΚ μου πίστολη. Θέλανε το ΒΑΡ να δουν όλοι. Έκανα τον τάπου στα Άισα. Του χρόνου πάλι νέα γάμη. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Είστε παιδιά του Πέλκα και του Ζαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Του Πασχαλάκη και του Μάτος παιδιά. Πάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίπερο 107,4 στο πρωινό της 16ης του Μαΐου βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση και του σημερινού θεάρους του έργου μας. Έχουμε όμως ένα ακόμα δυνατό 20 λεπτάκι εδώ στους εθέρες της πόλεως. 2-31-0-7 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας μας βρίσκεται και στη διαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μπορείς να βάλεις ένα ελληνικό σιρτάκι να το χορέψει ο γιος του Σαββίδη που το χορεύει καλά? Καλημέρα στη γραμμούλα. Batman. Έλα αγόρι μου. Βάλε μια έρευνα. Έρευνα, σου έχω έρευνα, σου έχω έρευνα. Ωραία, όλοι κράζετε αυτή την εκπομπή που προσπαθεί να σας μορφώσει. Εδώ δεν βλέπουμε καθόλου τη τηλεόραση. Είναι μια μαγική του λέει για τώρα με την κυκλοφορία πρωί-πρωί. Πρέπει να ενημερωνόμαστε. Πώς θα γίνει? Καλά, βάλε έρευνα. Βάζω έρευνα, άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Έχουμε δικαίωμα να αποκλίνουμε τις πορείες μας. Σε καμία των περιπτώσεων. Ένας φίλος ακροατής καλημερίζει τον φίλο μου τον Αντώνη που λέει «Αίτητος Δαμπλούχος», λέει «Το άκουσες?» Το άκουσα γιατί το μετέδωσα πριν από 2 λεπτά εδώ ακριβώς στην εκπομπή. Γενικά δεν ακουγόμαστε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ποιος, καλημέρα. Ούτω. Γεια, άντε. Θα πάμε τώρα για over, over 12,5 στα κλεισίματα κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το... Έρευνα, σου έχω έρευνα. Σου έχω έρευνα για το φίλο μας τον Δημήτρη. Συγκλονιστική έρευνα που δεν ξέρουμε. Δεν την υιοθετούμε σε καμία των περιπτώσεων, αλλά τι μας λένε εδώ οι επιστήμονε. Καλημέρα. Ούτε. Καληνύχτα. Μειωμένα λέει τα ποσοστά παχυσαρκίας στους χρήστες μαριχουάνας. Άρα εμείς που έχουμε την κυλίτσα λίγο τι παραπάνω, δείχνουμε ότι είμαστε καθαροί και ουδέποτε έχουμε καταφύγει σε ψυχότροπες ουσίες. Για ανθρώπους λέει με μέσο όρο ύψους 1,70. Η διαφορά βάρους χρηστών, μη χρηστών ήταν περίπου λέει να κοινούν. Μειωμένα λέει ποσοστά παχυσαρκίας σε χρήστες μαριχουάνα σύμφωνα με αμερικανική έρευνα. Οι χρήστες κάναβης ή μαριχουάνας είχαν πιο υγιές και διατηρήσιμο βάρος συγκριτικά με όσους δεν έκαναν χρήση. Προκύπτει δηλαδή, έτσι με μια πρώτη ανάγνωση, ότι οι σοκολάτες, τα γαριδάκια και τα πατατάκια δεν είναι παχυντικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι στη γραμμή? Το όχι. Δεν είσαι στη γραμμή. Οι ενήλικες που κάνουν χρήση κάναβης, λέει, η μαριχουάνα, τείνουν να έχουν μικρότερο βάρος από εκείνους που δεν είναι. Η νέα αμερικανική έρευνα διαψεύδει τη μέχρι τώρα ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι οι χρήστες μαριχουάνας παχαίνουν λόγω των συχνών μικρών σνακ που επιζητούν. Αυτό που αναφέραμε. Μα δεν είναι μύθος ότι επιζητούν τα σνακ. Πολλά περίπτερα σε χώρους που μένουν φοιτητές είναι διανυκτερεύσιμα και πολλά μικρά ψιλικατζίδικα που είναι φούλοι σε σοκολάτες και στα λοιπά έτσι εδέσματα. Αλλά φαίνεται ότι αναιρείται αυτή μέχρι τώρα πεποίθηση ο αστικός μύθος. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Ομάιμα Αλσαράουι. Α, τι είναι Ομάιμα Αλσαράουι? Επίκουρη καθηγήτρια οικογενειακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, συνέλεξαν δεδομένα από 33.000 συμμετέχοντες άνω των 18 ετών. Μέσα σε μια περίοδο 3 ετών παρατηρήθηκε αύξηση βάρους σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά αυτοί ή το μικρότερο για όσους καπνίζανε μαριχουάνα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Διεθνές Περιοδικό Επιδημιολογίας International Journal of Epidemiology
και δείχνουν ότι οι χρήστες κάναβης ή μαριχουάνας είχαν πιο υγιές και διατηρήσιμο βάρος συγκριτικά με όσους δεν έκαναν χρήση. Ενδεχομένως να ξεχνούσαν να φάνε, λέω εγώ. Επιπλέον το ποσοστό των υπερβαρών ήταν 15% παραπάνω στους χρήστες σε αντιδιαστολή με 20% στους μη χρήστες. Συγκεκριμένα για ανθρώπους με μέσο όρο ύψους 1,70, η διαφορά βάρους χρηστών μη χρηστών ήταν περίπου 1 κιλό. Αν το 1 κιλό φαίνεται λίγο, πρέπει να ληφθεί υπόψη, λέει, ότι η διαφορά αυτή βρέθηκε σε περίπου 30.000 συμμετέχοντες. Όλοι δηλαδή εκεί στα... καταναλώσει τη συγκεκριμένη ουσία, είχαν τα κιλάκια τους το 1 πλάς. Μένει, λέει, να μελετηθούν, και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο ως εκπομπή, οι λόγοι για τους οποίους η χρήση μαριχουάνας οδηγεί σε μειωμένο βάρος, και σε καμία περίπτωση δεν προτρέπουμε κανέναν να το αναλύσει μόνος του. Οι επιστήμονες θα αποφανθούνε. Ορισμένοι, λέει, οι ερευνητές προτείνουν πως οι χρήστες μειώνουν την ποσότητα της τροφής που προσλαμβάνουν. Αυτό δεν το περίμενα. Από φόβο ότι θα παχύνουν με τα σνακ που θα καταναλώσουν μετά τη χρήση. Είναι δεδομένο, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εδώ μέσω της έρευνας, ότι η χρήση, ας πούμε, συγκεκριμένων φυτών και ουσιών φέρνει σνακ de facto. Και ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ρουφάει, να πούμε, τις τζούρες του και μετά σου λέει, ρε μάνια μου, καλύτερα να μην φάμε. Έχει το μυαλό του δηλαδή εκεί να μην φάμε πατατάκι ή σοκολατίτσα ή παγωτάκι, γιατί θα παχύνουμε. Βέβαια μπορείς τώρα να παχύνεις για ξεκάφωμα, για να μην σε λένε, να πούμε, κοίταξε πως είναι έτσι εδώ το μαστούρι. Δεν αποκλείεται ωστόσο να είναι η ίδια λειτουργία της κάναβης και το πώς αυτή, λέει, επιδρά σε ορισμένα κύτταρα και υποδοχής που ρυθμίζουν την αύξηση του βάρους. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, σας τα είπα εγώ πρώτος, να πούμε. Θα πρέπει να διεξαχθεί και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα δορίζανε το σώμα τους, θα δορίζανε τις διαδικασίες τους στη διάθεση της επιστήμης, προκειμένου για 3 χρόνια, φαντάζομαι, να σου χορηγούνε για να πρέπει, ας πούμε, να... Αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα γουλιά. Καλώστονα, καλώστονα. Τι σε είπε το Μαλιωτάρα? Άστο, πάμε παρακάτω. Όχι, ο Φούρνας τι σε είπε, ότι γυροβίζουν, λέει, γιατί βάζεις τη γυροβίζουν. Ναι, ναι, μας κάνουν λίγο δείξεις. Γιατί δεν ξέρει καλλιτεχνικά, αλλά το ποδόσφαιρο που βγαίνει συνέχεια έχει καλλιτεχνικά. Πάρα βάσιζε, τελείωσε το ποδόσφαιρο, έχει καλλιτεχνικά. Γιατί ξέρει από ποδόσφαιρο? Δεν ξέρει, γιατί ξέρει μόνο κουλούρια να κάνει αυτό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, θυμάσαι τι μ' είχες πει, αν έπαινα σύμβουλος ή τέτοιο, τι μ' είχες πει? Θα κατέβαινες δημοτικός σύμβουλος. Τι, ναι, πιστεύεις τώρα ότι με στείλανε εδώ πέρα για αστυνομία? Τι σε έστειλε η αστυνομία, ενημέρωσε τον κόσμο. Η αστυνομία με έστειλε να είμαι επιτροπή, ρε, και να δίνω τέτοια ψηφοδέλτια, να μοιράζω χαρτιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ. Εφορευτική επιτροπή, λοιπόν. Πού, σε ποιο εκλογικό κέντρο? Εδώ στη Θέρμη. Στη Θέρμη, ξέρεις, σε ποιο τμήμα, σε ποιο σχολείο, σε ποια αίθουσα? Στο δεύτερο σχολείο, εδώ. Δεν ξέρεις σε ποιο σχολείο, πού θα πας, πρέπει να πας, από τις 6 ώρα το πρωί να είσαι εκεί, την Κυριακή. Δεν το πιστεύω, παίρνω κανένα φράγκο, αυτό λέω. Όχι, τζάμπα είναι αυτό. Τζάμπα είναι. Ναι, την πάτησες. Τι κάνω τώρα αυτή την περίπτωση, και εγώ έχω ταξίδι να πάω για. Πού να πας, κυρία Κάτικα? Έχω να πω μαρμίτα, για έχουμε ταξίδια, κατάλαβες. Πώς τα καταφέρουν, πού με βρήκαν εμένα, δηλαδή, πού? Εγώ πιστεύω ότι σ' ακούσανε στις εκπομπές, σε είδα στην Ανίτα και σου λέει, θέλουμε ένα τέτοιον άνθρωπο να δίνει τα ψηφοδέλτια στον κόσμο. Τι λέει, ρε, μου. Έτσι, μην νομίζεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι, λέει. Τι σου λέει, το χαρτί πάνω, σε ποιο, πες μας ακριβώς σε ποιο σχολείο και σε ποια αίθουσα. Το σχολείο, το δεύτερο σχολείο Θέρμης. Ναι, εδώ σε ποια αίθουσα. Δηλαδή θα είσαι... Τώρα δεν είναι, τώρα σημασία έχει, είσαι κλασική περίπτωση, που με είπες ότι να γινώσουν δημοτικός σύμβουλος, ξέρω εγώ. Έτσι. Είσαι το αντίθετο. Το αντίθετο. Και μου αυτό να δω το Δημήτρα. Επίτροπος. Επίτροπος, λέει, και θα μοιράσει τα ψηφοδέλτια τώρα από τα τέτοια. Ο λαός της Θέρμης. Από πού εμένα, αφού τόσα χρόνια ψηφίζω εδώ, 40 χρόνια. 40 χρόνια. 40 χρόνια, θα πας με... έχει γίνει ξανά τέτοιο πράγμα. Θα πας με μπλούζα BBC,
Να δίνεις τα ψηφοδέλτια. Να τη βάλεις για να δούμε πόσοι θα έρθουν να σου μιλήσουν. Αυτό θα είναι το στοίχημα. Θα τη βάλω, ρε, θα τη βάλεις. Θα τη βάλω, και θα δεις πόσοι θα έρθουν να σου πούνε είσαι ο γνωστός ο Μιχάλης που λέτε εκεί την οικοδομή. Θα δεις. Θα δω. Θα δεις. Πω και ένα άλλο. Έρχομαι να ψηφίσω κι εγώ δηλαδή. Με λίγα λόγια. Θα έρθω να ψηφίσω κι εγώ. Γίνεται να δεις. Εσύ που ψηφίσεις, Παύλο. Στα Σταυρούπολη, αλλά θα τα αλλάξω. Όπα, όπα, όπα. Δεν πρέπει. Πες στον Υπουργό, κάνε κάτι, κάνε να κάτι, μπορέσει υπουργέ, να βοηθήσει να πάω στην Μαρμίτα. Γιατί όλοι με περιμένουν από την Αθήνα. Ναι. Τι θα γίνει, λέει, με τη Μαρμίτα, λέει. Ποιος ξέρει, τα ψηφοδέλτια. Δεν γίνεται, όλο στραβάει, στραβάει. Δεν είναι στραβά. Πού με βρήκανε, ρε Παπικό. Σε ακούνε, θα πας. Δεν γίνεται να μην δεν πας. Θα έχεις κυρώσεις, πρέπει να πας. Το ξέρω, ρε Παπί, το ξέρω, έχει δύο χρόνια φυλάκιση. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να συμβεί και κανένα τυχερό εκεί. Θα μπαίνω, βγαίνει τόσος κόσμος, παρουσίες αυτά, μπορεί να έχεις καμία γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις. Κοίταξε να σου πω, ναι. Γύρισα 6 και 20. Από πού? Ναι, έκανα τον παππού. Μάλιστα, ναι. Και λέω τώρα κάτσε τον πάρω γιατί και καλά έκανες. Σε παίρνω για να μπορούμε, ναι, να κάνουμε. Καλά τα έκανες. Απλά θέλω να σε πω από τώρα. Την Κυριακή θα είμαι στη Μαρμίδα και τη Δευτέρα, ναι, αυτό από εκεί. Έλα από εδώ. Γιατί σου έχω μια έκκληση από Αθήνα για ένα άτομο που το γνώρισα μέσα στην Ανίτα. Μπορεί να είναι αυγή να πάρει τηλέφωνο, θα είναι καλό για σένα. Φυσικά θα είναι, οτιδήποτε από την Ανίτα. Μαζί μιλάω, εγώ σου το λέω από τώρα. Θα μας φέρεις, θα μας φέρεις και τα αποτελέσματα των εκλογών, θα μας φέρεις και τη σταυροδοσία. Θα μας φέρεις, ναι, τα είναι πάντα. Είναι ένα άτομο που βγήκε το Σάββατο και τώρα μιλάμε συνέχεια. Ναι. Το Σάββατο. Πρέπει να υπάρξει ένα συνδικάτο εκεί καλεσμένων και πανελιστών. Να... Δηλαδή εσύ τώρα που είσαι μέσα στα πράγματα, είσαι στα καλλιτεχνικά και με αυτά. Εγώ δεν είμαι. Από την Αλήθεια λες να με βρήκανε και... Μπορεί. Δεν λέω σίγουρα, αλλά μπορεί κιόλας. Τον αγάπη μόνο τον πήρανε, δεν τον πήρανε, για να μάθουμε. Δεν τον πήρανε, όχι. Άντε βρε το μαλλιοτάγαρο. Άρα, να σου πω και το άλλο, ναι. Κάνουμε συναγωνισμό πιο πολύ στα live. Στα live. Έχω φτάσει 11.000. Έλα ρε, ερχόμαστε. Όλοι την Κυριακή στη Θέρμη ψηφίζουμε Μιχάλη Φωτιάδη. Ναι, ρε, τελειώσαμε. Την Παναγία σου μιλάω. Τελειώσαμε. Γι' αυτό βγήκα να σε πω, να έτσι, σε ενημερώσω. Και καλά, όχι εμένα, τον κόσμο της Θέρμης. Πού είναι τώρα. Και της Θέρμης και γενικά. Δεύτερο σχολείο, ναι, να μπεις δεύτερο εκεί. Δεύτερο σχολείο. Έτσι. Μπάμπι μου γλυκό, καλημέρα και πες τον άλλο να σκέφτεται τι λέει. Έτσι. Να σκέφτεται. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ένα παλιωτάγαρο. Με τις μπάλες, άιντε. Τα λέμε. Όχι, εντάξει, μέσα στα πράγματα. Ρε, εντάξει, δεν το τώρα το παίρνει πίσω, μάλιστα. Όχι, κάτι. Έγινε. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι μπάλες. Το λόγο επειδή είναι πλουραλιστικό και παρέχει ενημέρωση διαπάσης φύσεως, δρόμενα και τεκτενόμενα. Ξεκάθαρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να δώσω τη λύση στο Φωτιάδη. Ναι. Μπορώ. Κόκκινος μαρκαδόρος. Ναι. Βουλείται στο πρόσωπο και πηγαίνει εκεί. Ευλογιά κανονικά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάει γιατί θα είναι ένα happening για τον κόσμο της Θέρμης αυτό. Άλλο αυτό. Ναι. Αυτό είναι ναι, αλλά φιλική συμμετοχή να πάρει και 200 ευρώ. Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις, μόνο ο δικαστικός αντιπρόσωπος και παλιά δίνανε και 50 ευρώ στο τσιράκι. Όχι, παίρνει 100 ευρώ είναι για γραμματέα. 100 ευρώ. Ναι. Παλιά παίρνω 200. Αλλά σου λέω, βουλίτες κανονικά και λέει έχω ευλογιά, πρέπει να κόλλησα, εντάξει. Next. Μιλάμε, 7 η ώρα έχει πάει, 7 και 1 τον έχουν διώξει κανονικά. Μπορεί να θεωρούν ότι έχει την ευλογία όμως, να πάει ο Παφούλιας και να πει ότι έχω ευλογία γενικότερα. Μάλιστα, έγινε, χαιρετούμε. Τσάου τσάου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, επειδή είμαι του. Καλημέρα και καληνύχτα. Θα προσαρμόζω. Έτσι, λοιπόν. Εν μέσω και της συγκλονιστικής έρευνας στην οποία είπαμε να μην υιοθετήσει κανείς, να περιμένουμε κανονικότατα τα απορίσματα ότι λέει, η χρήση της κάναβης δεν χαίνουν λιγότερο τέλος πάντων, και για να το ολοκληρώσουμε και για να αποχωρήσουμε με ένα τραγούδι που αφορά το συγκεκριμένο σημείο και σχετίζει την κατάποση, πώς να το πούμε. Μιλάμε για καπνό. Με τα snacks.
Το κομμάτι μας, μάνα, τα πρόβατα μας φάγανε την φούντα και τα κασέρια, τα γκούντα και τα τιάφτα. Σας αποχαιρετούμε στο σημερινό πρωινό. Αύριο με full ενημέρωση για Euroleagues, Eurovision, τα πάντα. Εδώ στο λόγο επειδή όσο και να μην θέλετε, εμείς θα επιμένουμε να μορφώσουμε καλλιτεχνικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή του Τατσαρό. Φιλιά, τσάω. Μάνα, τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Μάνα, τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Μάνα, δεν έχουμε να πιούμε τα αρκούντα. Τα φάγανε όλα τα έρμα ζωντανά. Ποιος κασάπης άκπρεμα να θα τα σφάξει. Ποιος κασάπης βρε παιδιά να μας φωνάξει. Ποιος κασάπης άκπρεμα να θα τα σφάξει. Ποιος κασάπης βρε παιδιά να μας φωνάξει.